Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Απόψε μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ξανά υποψήφια ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα, κύριε Σπυράκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε. Είναι ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα στελέχη και ήταν και υποψήφιος δήμαρχος. Ο κύριος. Ορίστε. Καλό σας απόγευμα. Βράδυ είναι τώρα. Απόγευμα το βράδυ. Η 8.30 ώρα γι' αυτό. Ποια ώρα πάτε, έχετε άλλο? Ό,τι καινούρια. Εντάξει. Ο κύριος Δημήτρης Μπιάκης, ο οποίος είναι από το ΠΑΣΟΚ, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ο Γιάννης Οτριάντης, φίλος και μη εξαιρεταίος, είναι στο News 247 και στο Talk Radio 98,9, ο οποίος κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 1 κάνει μια φανταστική εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Σωστά το είπα. Εννοώ. Ναι, ναι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή έχετε φτεύσει και βουλευτής, να πούμε, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στείλατε ένα χαρτί, το δώσατε σε ένα χαρτί στο γραμματέα του κόμματος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Έτσι. Για να συμφωνήσει ο Μητσοτάκης για την πρόταση της προανακριτικής που θέλετε να κάνετε. Σωστά. Η διαδικασία με βάση τον κανονισμό της Βουλής και όσα ορίζουν οι νόμοι είναι: κάνετε την πρόταση στη Βουλή, γίνεται η συζήτηση στην Ολομέλεια, πάει στην Ολομέλεια, είναι στην ημερήσια διάταξη, γίνεται η συζήτηση και ψηφίζεται. Και αν ψηφίσουν 151 βουλευτές, γίνεται προανακριτική. Αυτό το υπόλοιπο που το έχετε φεύγει, είναι καινούργιο έργο, δεν το ξαναδεί. Έχετε δίκιο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Η διαδικασία στην οποία ορίζει ο κανονισμός της Βουλής είναι αυτή. Τι κίνδυνος υπάρχει? Όχι, ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε κάτι εξωθεσμικό? Όχι, δεν είναι εξωθεσμικό. Αυτό είναι το θεσμικό. Όχι, θεσμικό είναι. Τα υπόλοιπα είναι θεσμικό. Ευρήματα. Τι κίνδυνος υπάρχει? Ότι εάν εμείς καταθέσουμε την πρότασή μας με τους 30 βουλευτές που έχουμε στην Ολομέλεια. Βεβαίως. Και η Νέα Δημοκρατία, για λόγους κομματικής συνείδησης... Ή όποια συνείδησης. Και όχι συνταγματικής, όπως ορίζεται στον κανονισμό της Βουλής. Λέω εγώ. Και πρέπει να το ψηφίσει, λέει ο κανονισμός. Δεν λέει αυτό. Ο κανονισμός λέει ότι χρειάζεται 150 βουλευτές. Εάν θέλει λοιπόν, να πω... Όχι, όταν λέμε κανονισμούς Βουλής... Λέω ότι είναι θέμα κοινοβουλευτικής. Θέλω αυτά να επειδή ήδη έχουμε μία πικρή εμπειρία κοινοβουλευτική με την Εξεταστική Επιτροπή, εμείς δεν θα κάνουμε μία πρόταση προανακριτικής που θα δώσει στον κύριο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να βγάλει λάδι τον τότε Υπουργό Μεταφορών. Πώς θα βγάλει λάδι? Πατώντας πάνω στη δική μας πρόταση και ακυρώνοντάς την. Πώς θα γίνει αυτό? Εάν ο κύριος Μητσοτάκης... Εσείς δεν θα έχετε μετά επιχειρήματα να λέτε ότι εμείς φέραμε κατηγορητήριο? Ναι. Να δώσει όχι, την υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν είναι όμως... Εμείς του δίνουμε... Δεν ορίζεται πουθενά αυτό. Σχεδιάγραμμα της πρότασής μας δεν από τα πριν. Κύριε Ζαχαρία. Και εφόσον συμφωνήσει σε αυτό, το καταθέτουμε αυτό και προχωράμε. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό είναι κάτι καινούργιο. Παγίως συμβαίνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πώς θα το κάνετε? Είναι οι κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες να στραγγαλίζουν και τις εξεταστικές επιτροπές και τις άλλες επιτροπές χρησιμοποιώντας την κομματική πειθαρχία. Αυτό δεν αντιλέγω, αλλά αυτό είναι ο νόμος όμως. Μετά Τέμπη. Ένα λεπτό. Αυτό είναι ο νόμος. Άλλες, κύριε Χατζή. Όχι, είναι μια υπόθεση. Δεν είναι μια υπόθεση. Είναι μια υπόθεση. Είναι άλλη μια υπόθεση. Είναι μια άλλη υπόθεση. Είναι διαφορετική. Ένα λεπτό. Έχει τεράστια κοινωνική βαρύτητα. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σοβαρή με 57 νεκρούς. Όμως. Δεν μπορεί ούτε το Σύνταγμα να καταργηθεί, ούτε οι κανονισμοί της Βουλής, ούτε το πώς γίνεται μια δουλειά. Η δουλειά γίνεται. Καταφέρετε την πρόταση στο Κοινοβούλιο, γίνεται ολομέλεια, γίνεται συζήτηση, που εκεί θα διαφανεί ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Ψηφίζει η Βουλή. Έτσι είναι τα δημοκρατικά καθεστώτα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν στέλνετε ένα γράμμα δηλαδή στον κύριο Καλαφάτη και του λένε: κοίταξε, εμείς αυτό έχουμε σκεφτεί. Να πούμε, κοίταξε να το διαβάσετε και να μας πείτε. Τώρα τι δεν γίνονται αυτά. Έχουμε συζητήσει και με την κυρία Σπυράκη και με άλλους συναδέλφους πολλές φορές. Την έχω πείσει? Όχι. Με έχει πείσει? Όχι. Ακούμε δεν είχε θέμα άλλο. Να πείσει κανείς. Το λέω για την κυρία Σπυράκη. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, είναι και σε ένα πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού. Δεν γαυγίζει, δεν αυτό είναι όπως κάνει. Μα δεν γίνει σκύλο. Συνάδελφοί τη κτλ. Όμως, ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός
Είναι δεδομένος. Εδώ δεν μιλάμε για ζήτημα κοινοβουλευτικού. Έτσι είναι η δημοκρατία. Εδώ τι να μιλάμε τώρα για τη δυνατότητα να έχουμε απονομή δικαιοσύνη. Έχετε δίκιο, αλλά ένα λεπτό. Αυτή είναι η δημοκρατία. Έτσι ορίζεται και έτσι πορευόμαστε και πορεύονται όλα τα κράτη και έθνη του κόσμου. Οι πλειοψηφίες είναι πλειοψηφίες. Δεν μπορούμε να. Όλα τα κράτη. Όχι, τι θα κάνουμε. Δεν έχουν, δηλαδή, τις ίδιες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη. Αυτές έχουμε στο Σύνταγμα. Αυτό έχετε πει. Εδώ στην Ελλάδα. Αυτό έχουν ψηφίσει. Είναι όλες ίδιες. Συγγνώμη. Ήταν ποτέ. Εδώ, λοιπόν, όταν γίνανε αλλαγές του Συντάγματος, ήταν κανείς. Δεν με αφήνετε να σα κάνω το ερώτημα. Συγχωρείτε να τελειώσω την απάντηση. Μα τι απάντησε το προηγούμενο ερώτημα. Όχι, το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, υπήρξε ποτέ πρόθεση από κάποιο κόμμα να αλλάξει αυτό το. Υπήρξε ποτέ. Ναι, υπήρξε από το ΣΥΡΙΖΑ. Στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, στην πρωτοίνουσα Βουλή που έγινε μία πρόταση συγκεκριμένη για το πώς σκεφτόμαστε εμείς τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Όχι. Και αυτή η αλλαγή στην αναθεωρητική Βουλή, στο Σύνταγμα. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών είναι στο άρθρο 86 συντάγματος. Λοιπόν, και αυτή η πρότασή μας απορρίφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Μα δεν σας ρώτησα αυτό εγώ. Σας ρώτησα γιατί πώς γίνεται μια προανακριτική. Δεν σας ρώτησα εγώ γιατί. Έχετε δει εσείς για προανακριτική να περνάει ποτέ στη Βουλή της Ελλάδας η άποψη της μειοψηφίας? Όχι. Τι θα πάμε τώρα, να πάμε να δικαιώσουμε εμείς τον Μητσοτάκη και τον Καραμαλή? Μα τι θα το δικαιώσουμε? Δηλαδή από εκεί που είναι στην κοινωνική συνείδηση ότι πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και να διευκολύνουν οι ίδιοι τη δικαιοσύνη. Ωραία, ωραία. Να πάμε εμείς να μπλοκάρουμε τη διαδικασία. Ωραία, κυρία Σπυράκη. Να τελειώσει ο συνάδελφος. Για μένα το θέμα είναι πιο σοβαρό. Δεν είναι στιγμιαίο αδίκημα. Ότι δηλαδή συντάχθηκε ένα κατηγορητήριο, όπως το αποκαλεί ο κ. Κασελάκης, έβγαλε ένα τρέιλερ στο άλλοτε Twitter και νυν X, και μετά το χαρτί αυτό πήγε στο Γενικό Γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τον κ. Καλαφάτη. Δημιουργείται μία συστηματική προσπάθεια από την πλευρά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι των στελεχών του, για μία απολύτως εξωθεσμική προσέγγιση των πραγμάτων, μια απολύτως διοικονομική προσέγγιση των πραγμάτων στην προκειμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, το άρθρο 86 του Συντάγματος αναφέρει ότι στην περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις για πιθανή ποινική ευθύνη υπουργών, οι υπουργοί αυτοί είτε είναι πολίτες είτε είναι βουλευτές, η διαδικασία προχωρά με το άρθρο, με το νόμο περί ευθύνης υπουργών. Αυτό το άρθρο δεν άλλαξε στη συνταγματική αναθεώρηση. Mm-hmm. Άλλαξε η αποσβεστική προθεσμία. Συγγνώμη. Δηλαδή, οι υπουργοί αντιμετωπίζονται ως πολίτες σε σχέση με την παραγραφή. Ένα λεπτό. Εδώ, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Είναι. Η άλλη πλευρά σας κάνει μία πρόταση. Ναι. Και σας λέει, δέχεστε να κάτσει ο κύριος Καραμαλής στο σκαμνί για ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα λόγους. Όταν λέτε θέλουμε απόδοση δικαιοσύνης. Ή δεν θέλετε να παραδεχτείτε ποινικά αδικήματα του κυρίου Καραμαλή κατά συνέπεια τελεία και παύλα κακώς και κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Καταρχήν, για να υπάρξει κατηγορητήριο θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό. Στείλανε ένα χαρτί, το διάβασα. Και αυτό θα πρέπει να φέρει υπογραφές βουλευτών. Πού είναι οι υπογραφές των βουλευτών? Επιτρέψτε μου, δεν είναι διαδικαστικό. Είναι βαθιά θεσμικό. Σήμερα ο δεν έχει υπογραφές, πράγμα, δεν κύριε Ζαχαριάδη, δεν έχει βουλευτών. Δεν έχει υπογραφές βουλευτών. Η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο είναι πολύ συγκεκριμένη και είναι πολύ σημαντικό να μην κάνουμε το Σύνταγμα. Βεβαίως, να φέρετε τις υπογραφές των βουλευτών σας αυτό στην Ολομέλεια. Και η Ολομέλεια να κάνει συζήτηση επί της ουσίας. Να κάνει συζήτηση επί της ουσίας. Και να κάνει συζήτηση επί της ουσίας και με βάση τα πορίσματα που θα βγουν από τη δικαιοσύνη που τώρα εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά και από τον εισαγγελέα της Λάρισας. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται. Ο ίδιος ο κύριος Καραμαλής είπε ότι θέτει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης. Πώς? Όμως είμαστε κράτος δικαίου. Οι πυλώνες είναι χωριστοί και το Σύνταγμα δεν ερμηνεύεται κατά το δοκούν. Πώς και πάντως δεν είναι αντικείμενο διαχείρισης του άλλοτε Twitter. Κοιτάξτε κάτι, έχει δημιουργηθεί μια εικόνα από την ηγεσία σας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι σοβαρά επικίνδυνη για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι τις ευρωεκλογές. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές, Θεού θέλοντος και λόγιο επιτρέποντος, η φάπα θα είναι βαριά. Αλλά μέχρι τότε. Η φάπα στον κύριο Κασελάκη καταρχήν, που έχει πολύ μεγάλη σημασία να αποκλειστούν λογικές που θυμίζουν άλλες εποχές.
Η ΦΑΠΑ στην Κρήτη θα πέσει. Έχει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα πέσει εκεί που λέτε. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει και Μητσοτάκη, έχει και Κασελάκη. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο τρόπος που πολιτεύεται ο κύριος Κασελάκης αγνοεί παντελώς την εθνική ένωμη τάξη, αγνοεί παντελώς το Σύνταγμα. Μάλιστα. Αναφέρεται σε καταστάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Κύριε Μπιάκη. Τελευταία του επιτυχία το Twitter, προηγούμενη κύριε επιτυχία του, η έκκληση για διεθνείς πολιτικές. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μπιάκη, παρακαλώ να μην τον αδικήσουμε. Θέλω και τη δική σας εκτίμηση για αυτά που συζητάμε τώρα. Είναι δηλαδή αυτό μια συνηθισμένη, ας πούμε, πρακτική, να ζητάς, συμφώνησε για να φέρω την πρόταση, να ζητήσει άδεια δηλαδή, αν θέλει ο άλλος να φέρει την πρόταση. Περίπτωση, κύριε Χατζή. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει μια τακτική, αν θέλετε, μια ανησυχία από τη μεριά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι χάνει το έδαφος όσον αφορά την τακτική, στο θέμα της τακτικής που ακολούθησε ο κύριος Ανδρουλάκης, προτείνοντας με την πρόταση δυσπιστίας που έκανε, και είπε να προσπαθήσει να βγει και αυτό ένα βήμα πιο μπροστά. Η διαδικασία αυτή που προτείνεται δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει κάποια βαρύτητα, ούτε μπορεί κάποιος να καθίσει να την κρίνει επί της ουσίας της. Θεωρώ ότι αυτό που προβλέπεται για το νόμο περί ευθύνης υπουργών είναι συγκεκριμένα πράγματα που προβλέπονται. Προβλέπονται σύμφωνα από το άρθρο 86 του Συντάγματος και υπάρχουν δύο διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας είναι αν στα πλαίσια της προανακριτικής διαδικασίας ο ανακριτής βρει κάποιο πολιτικό πρόσωπο, οπότε πρέπει να στείλει τη δικογραφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε δεύτερη περίπτωση πρέπει να γίνει προανακριτική που το πόρισμα το τελικό θα το βγάλει το Συμβούλιο των Αεροπαγητών. Σε αυτή την περίπτωση δοκιμάσαμε την τύχη μας, επιτρέψτε μου την έκφραση, και εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας μια πρόταση προανακριτικής πριν από κάποιο ένα μήνα, τον Οκτώβριο μήνα, που τη στηρίξαμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Τη στηρίξαμε αφενός στην δικογραφία που είχε έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από την Ευρωπαία Εισαγγελέα και αφετέρου στην πρόθεση που υπήρχε, όχι καλή πρόθεση. Αυτό ήταν για την σύμβαση. Για τη σύμβαση. Το ένα ήταν αυτό και το άλλο ήταν μεταξύ την αιτιώδη συνάφεια, η οποία προέκυπτε και σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα, μεταξύ της σύμβασης και του ατυχήματος. Στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε την πρόταση για προανακριτική, στα οποία συντάχθηκε το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας απέναντι, με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα στη δημοκρατία. Έχεις κάποια όπλα, με αυτά καλείσαι να παίξεις. Δεν πα τώρα να του πει, συμφώνησε για να κατέβασε. Ακριβώς. Με μένα με βρίσκεται σύμφωνο. Έλα. Να ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη. Προτίθεται μετά από αυτό και τη φασαρία που έχει γίνει, αν είναι θεσμικό, αντιθεσμικό. Δεν είναι θέμα, είναι έτσι καταφανώς. Γίνεται όπως σου περιέγραψα. Φωστά. Δεν γίνεται αλλιώς αυτό. Δεν είναι τόσο ανόητοι να το κάνουν. Άρα κάτι υποκρύπτει η κίνησή του. Θα πω τη γνώμη μου. Αλλά να ρωτήσω. Προτίθεται μετά από αυτό να κατατεθεί υπογεγραμμένη από τους βουλευτές σας τους 30 που απαιτούνται η πρόταση. Κοιτάξτε, εμάς δεν είναι στη στόχευσή μας να δώσουμε τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος Μπιάγης. Τα χαρτιά μας είναι καθαρά. Και δεν είναι ένα θέμα κομματικής αντιπαράθεσης. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπε ο κύριος Μπιάγκης, δηλαδή ακριβώς το ίδιο έκανε με την πρόταση δυσπιστίας το ΠΑΣΟΚ. Ετοίμασε μια πρόταση δυσπιστίας, δεν είχε τον απαραίτητο αριθμό να την καταθέσει, την έφερε και σε εμάς, αλλάξαμε κάτι ελάχιστα, πολύ μικρά, έτσι συμφωνούμε σε αυτά, την υπογράψαμε και στα άλλα κόμματα και προχώρησε. Το ίδιο. Κατά αναλογία. Μπορείτε να απαντήσετε αυτό. Απαντώ. Λέτε άλλο, αλλά το ίδιο κατά αναλογία κάνουμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, εμείς δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτήν την υπόθεση. Πρώτα απ' όλα και μπροστά είναι οι οικογένειες των θυμάτων. Ναι. Είναι οι επιζήσαντες. Ναι, αλλά στην είναι Βουλή μια οικογένεια εσείς η οποία δεν πιέζει. Δεν είναι οι άνθρωποι εκεί. Εσείς λοιπόν, είστε εμείς είμαστε εκεί. Εξαντλήσαμε το πιο ισχυρό κοινοβουλευτικό όπλο σε συνεννόηση με τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης της πρότασης δυσπιστίας. Την οποία ρίστον παρόδο ο αρχηγός σας δεν την πίστευε. Είπε ότι και να γίνει πρόσταση τίποτα δεν θα γίνει. Ρίμη καλώς. Κοκορομαχίες, κοκορομαχίες. Αν μου επιτρέπετε. Ήταν μια πολύ σωστή κίνηση από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ανεξάρτητα από τη φράση την οποία χρησιμοποιήθηκε. Τι ανεξάρτητα. Πώς είναι ανεξάρτητα. Αρχηγός κόμματος είναι. Εγώ λέω τη γνώμη μου, εν πάση περιπτώσει. Μην μας υποτιμάτε. Καθόλου. Εντάξει. Απλά αφήστε με και εμένα να εκφραστώ με τον όπως θέλετε πιστεύω. Θα εκφραστεί και το ξέρετε. Σας αφήνω ναι, παντά. Ναι, ξέρω, αλλά... Εννοείται, μα γι' αυτό και έτσι πάντα εγώ σπέβδω και τα λοιπά. Ναι.
Σήμερα ειδικό είσαστε και στην ώρα σας. Και πιο πριν. Να το πω και αυτό. Ναι, λοιπόν, έδειξε ένα όριο η συζήτηση. Παρόλο που όντως η παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και του Σοκράτη Φάμελου και των άλλων κομμάτων ήταν μαχητική, πληθωρική, πολύ δυναμική. Καλή, πολύ καλή ζήτηση, ναι. Παρόλο που εμένα τουλάχιστον μου άφησε ένα τεράστιο ψυχολογικό κενό και η τοποθέτηση του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν πτωθήκε κανένας. Πήρε 158, δεν πήρε. 159. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Άρα, ναι, άρα. Τι άρα. Εκεί εξαντλείται. Αυτοί οι 159 που ψηφίσανε τι είναι, δηλαδή ανάλγητοι. Όχι. Τι ερώτηση σας κάνω. Συγκεκριμένη οπτική. Μάλιστα, να κάνω μια ερώτηση. Αλλά εδώ υπάρχει και η κοινωνία. Μισό λεπτό. Δηλαδή από τη μία υπάρχει. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αυτή η σύμβαση, η περιβόητη, επειδή διάβασα πολύ καλά την πρόταση που κάνατε, δεν θα μπω στην ουσία της συμβάσεως, άλλο θα ρωτήσω. Έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2016. Μάλιστα. Εάν είχε ολοκληρωθεί το 2016, θα είχαμε αυτό το δυστύχημα. Θα υπήρχε πολύ μικρότερη πιθανότητα να γίνει αυτό το δυστύχημα. Εντάξει, ωραία, συνεχίστε. Άλλος. Έλεγα λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, γιατί. Αν θα κατατεθεί τελικά η πρόταση. Σας είπα ότι δεν είναι αυτή η βούλησή μας. Α, δεν είναι αυτή η βούληση. Όχι. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι προφανές. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να έχει 159 στη Βουλή. 158 έχει. Ναι, δεν. Ο ένας είναι ξόμπαρκος. Σε περιπτώσει. Καλά, ξόμπαρκος που ψηφίζει ενάντια σε δυσπιστία δεν είναι και τόσο ξόμπαρκος, θα τα δούμε. Καλά, και άλλοι οι Σπαρτιάτες ψηφίσανε τη δυσπιστία. Τι παραπίβλα. Εντάξει. Αποκλείσε πάντα το κοινοβούλιο τη ψήφου. Μα η συμπολίτευση ορίζεται. Καταρχήν από την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Από εκεί. Ναι, πάμε παρακάτω. Στην κοινωνία όμως δεν νομίζω ότι έχει αυτό το ποσοστό. Και αυτή η δυσαρμονία, αυτή η αναντιστοιχία, αυτή η μεγάλη απόσταση ακόμα και από το ποσοστό των εκλογών του Ιουνίου του 2023 θα φανεί τον Ιούνιο του 2024. Και εκεί νομίζω ότι θα είναι μια αφετηρία σημαντικών πολιτικών εξελίξεων, ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου και του ευρύτερου τοπίου. Γι' αυτό νομίζω ότι όσο καλύτερα και όσο ψηλότερα πάει το δικό μου κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα και δύναμη θα έχει ώστε να μπορέσει να ανασυνθέσει αυτό το χώρο ξανά. Συγγνώμη, Τάκη, αν μου επιτρέπεις. Παρακαλώ, ναι. Η πρόταση δυσπιστίας, έτσι, το βλέπουμε εθνικά, έχει όντως την κατάληξη που αναφέρατε. Δηλαδή είναι η πλειοψηφία, η κυβερνώσα πλειοψηφία. Ξέρεις γιατί το κάνω αυτό, με συγχωρείς, γιατί αν, γιατί την ερώτησή σου βοηθάω, ναι. Γιατί αν δεν ψηφιστεί τώρα η πρόταση για την προανακριτική, δεν μπορεί να ξαναψηφιστεί για το ίδιο θέμα. Σύμφωνη. Έχει τελειώσει αυτό. Σύμφωνη. Γι' αυτό, γι' αυτό κάνουν αυτό το δίπλα. Ναι. Ωραία. Θέλω να πω ότι δεν είναι χωρίς αποτέλεσμα και οι δύο προτάσεις. Γιατί ο κόσμος έχει τη δυνατότητα και μάλιστα για ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει ταράξει την ελληνική κοινωνία, ακούει. Δεν είναι ανόητος ο κόσμος. Ας ψηφίζει η εκάστοτε πλειοψηφία ό,τι θέλει. Σωστό. Άρα και τώρα θα μπορούσατε να κάνετε πρόταση για προανακριτική. Μα αφού έγινε προχτές. Η δυσπιστία πήρε 158, τι θα αλλάξει. Και θα ακούσει ο κόσμος ξανά. Τότε γιατί το ακούει ο κόσμος. Τότε τι είναι αυτό που το βιολί. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη, υπάρχει το κατηγορητήριο. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, σε κάποιες προτάσεις μπάζει. Καταλογίζει δόλο στον υπουργό. Ρώτησα κάτι εγώ προηγουμένως. Ενδεχόμενο, ναι. Όχι, περίμενε. Εγώ ρώτησα κάτι. Εάν είχε τελειώσει το 16, θα υπήρχε. Και μου λέει, θα υπήρχε μικρή πιθανότητα. Το 16 δεν τελείωσε όμως. Ούτε το 18 τελείωσε. Όπως όριζε η σύμβαση. Άρα. Το ατύχημα έγινε το 23. Άλλο λέω. Όπα, εδώ δεν θα μου λέτε. Δεν είναι στη Βουλή. Που τσακώνεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όπου ο κύριος Κασελάκης πριν από λίγο στο Sky αποκάλεσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πρόβατα. Είναι σοβαρά πράγματα. Πού έγινε αυτό? Στο Sky πριν από λίγο. Εγώ δεν θεωρώ ούτε τους βουλευτές κανένας κόμματος. Πρόβατα τους είπε. Και ούτε τους ψηφοφόρους. Συμφωνείτε με αυτό εσείς δηλαδή? Σας απαντώ. Ούτε τους βουλευτές. Ούτε τους ψηφοφόρους. Ούτε τους ψηφοφόρους. Φυσικά, ναι. Και να μην θεωρεί. Αν μου επιτρέπετε να τελειώσω. Ναι, για να μιλήσει. Είσαστε όμως τόσο μακροσκελής. Μα τι να κάνω. Έτσι το κάνουν πάντα. Είναι μέθοδος. Είναι μέθοδος. Το κύριο Ζαχαριάδη. Όταν αποδέχεστε προσκλήσεις μαζί μου. Είναι μέθοδος του κυρίου Ζαχαριάδη. Και κανένας δεν μπορεί στην πολιτική και στα κόμματα να συμπεριφέρεται σαν τσοπάνης. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, λέει εδώ ο κύριος Κασελάκης, κυρία Σπυράκη, μεταξύ των άλλων, ότι. Κύριε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε νοθεία ή
παραχάραξη του εκλογικού αποτελέσματος. Όχι, όχι. Εγώ αυτό το οποίο... Ωραία, δεν το, επειδή το είπε ο αρχηγός σας... Εντάξει, εδώ έγινε μια μεγάλη βρωμιά εσωτερικού... Άλλο αυτό. Μιλάμε για νοθεία. Όχι. Εδώ η κυρία Σπυράκη, δεν ξέρω, πιστεύω, είμαι σίγουρος δηλαδή. Όχι. Η κυρία Σπυράκη δεν είναι. Γιατί μετά ξανά έξω την κυρία αυτή και καλά τι κάνανε. Είναι πιο μάγκας και τα παίρνει. Ένα και όλοι εδώ που είμαστε στο τραπέζι κατουρίζουν. Μιλάμε για νοθεία, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό είναι η τρίτη ελληνική δημοκρατία, 50 χρόνια. Αυτό και μου λέτε για την κυρία Ταδοπούλου τώρα. Ταδοπούλου. Πώς λέγεται, δεν θυμάμαι και πώς λέγεται. Βασιλοτάδε. Είναι του Βασιλιά, κάτι. Ο Βασιλιάς, ναι. Λοιπόν, λέω, επειδή είναι σοβαρό, να τελειώσουμε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Να τελειώσουμε. Ωραία, δεν τελειώνει. Δεν τελειώνεις. Αλλά, θα, μην... αλλά βρίσκω, θα κρατηθώ αλλά λοιπόν και θα συνεχίσω μετά. Λοιπόν, άκουσε τι είπε. Ακούστε τι είπε η κυρία ο κύριος Κασελάκης. Δεν θα μιλήσω για νοθεία. Απέφυγε να διαχωρίσει ευθέως όταν ρωτήθηκε επίμονα για την ανάμειξη των οικογενειών από την πολιτική αντιπαράθεση. Επανέλαβε ότι ο Μητσοτάκης καλύπτει τον Κώστα Καραμαλή, τον Κώστα του Αχιλλέα. Μίλησε για πρόβατα στο Μαντρί, εννοώντας τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που χειροκροτούσαν στη Βουλή τον Κώστα Καραμαλή. Είπε να μην στέλνουμε οπλικά. Καλά, να σας πούμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν μιλήσω για αυτά που είπε ο κ. Κασελάκης, γιατί τοποθετήθηκα και προηγουμένως. Για νιάκουσες, έτσι. Και νομίζω ότι ίσως δεν τοποθετήθηκα με ένταση για να γίνει γύρω από αυτό η συζήτηση, αλλά επιμένω ότι ο κ. Κασελάκης δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας άφησε ως ΣΥΡΙΖΑ η προηγούμενη κατάσταση. Επιμένω ότι ο κ. Κασελάκης έχει επιλέξει συνειδητά, με στρατηγική, να δημιουργήσει μία εξωθεσμική μπαχαλοποίηση στο σύστημα μέχρι να φτάσουμε στις ευρωκάλπες. Επιμένω ότι αυτό, σε αυτή την εξωθεσμική λογική είναι... Κομμάτι της εξωθεσμικής λογικής είναι και το χαρτί με το αυτοαποκαλούμενο κατηγορητήριο το οποίο κατέληξε στον κύριο Καλαφάτη χωρίς υπογραφές βουλευτών. Μέρος αυτής της λογικής είναι το αίτημα για παρατηρητές του ΟΑΣΕ, όχι αυτούς που έρχονται κάθε φορά που γίνονται εκλογές, αλλά αυτούς που έχω κάνει και εγώ αυτή τη δουλειά πάνω από τις κάλπες. Μην τύχει και ανοίξουμε τις κάλπες και τις γυρίσουμε ανάποδα και τις γεμίσουμε με άλλες. Ποιος το λέει αυτό? Δηλαδή ιστορίες που παραπέμπουν στις εποχές που γινόταν συζήτηση ότι ψηφίζουν και τα δέντρα. Επιμένω στην ίδια ακριβώς λογική ότι συνεχίζει και στο εξής. Το πρόβλημα είναι σαφές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολιτικό πρόσωπο στην ηγεσία του, το οποίο λειτουργεί εξωθεσμικά, παρά δικονομικά, παρά κοινοβουλευτικά, παρά συνταγματικά, θεωρώντας πως η χώρα είναι Ελντοράντο για την καριέρα του. Ή φόντο για να γυρίσει ταινία. Ούτε το ένα είναι, ούτε το άλλο. Κύριε Χατζή, ο κόσμος έχει προβλήματα. Κύριε Χατζή, ο κόσμος αντιμετωπίζει την ακρίβεια και η κυβέρνηση αυτή ξύνει τον πάτο του βαρελιού και τα όρια της οικονομίας για να δώσει 830 βασικό μισθό. Φτάνει ή δεν φτάνει, θα μου πείτε τώρα. Ο κόσμος έχει προβλήματα και αναζητά λύσεις. Αναζητά λύσεις και σε μη κρατικά πανεπιστήμια, αναζητά λύσεις σε μεταρρυθμίσεις, αναζητά λύσεις σε καλύτερες μεταφορές. Και έχουμε και την τραγωδία στο μέσον της δημόσιας συζήτησης, για την οποία δεν κάνουμε καμία αναφορά στο απόλυτο δικαίωμα και σε όλες τις δικαιοδοσίες που έχει η δικαιοσύνη. Αν η δικαιοσύνη δεν αποδοθεί σε χρονικό διάστημα που θα μπορέσει να καλύψει και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αν η δικαιοσύνη δεν φτάσει ως την άκρη αυτού του νήματος, αποδίδοντας στον ένα προς ένα προσωπικά τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως κοινωνία. Αλλά δεν μπορούμε να δίνουμε την εντύπωση στους πολίτες ότι η εκτελεστική εξουσία είναι εκείνη η οποία έχει τη δικαιοσύνη ως πάπετ. Της λέει κάνε αυτό, μην κάνεις το άλλο. Και όταν δεν μας βγαίνει στη σκακέρα, να παίρνουμε και το Σύνταγμα και να λέμε βάλτε το λίγο στην άκρη, να κάνω κάτι άλλο γιατί αυτό νομίζω. Και να το δω το πώς το Twitter. Κυρία, συγγνώμη. Ένα σχόλιο πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί μετά θα επανελθώ με τον κύριο Μπιάκη. Για τον κύριο Κασελάκη. Είπε αυτά που σου μετέφερε. Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Κασελάκης, έχοντας συνείδηση ότι είναι νέος, ωραίος, έχει ικανότητες ο άνθρωπος. Έξυπνος. Βεβαίως. Ή έχει μελέτες, έρευνες της κοινής γνώμης ότι αυτό είναι προσπελάσιμο, ειδικά στους νέους. Mm. Και αυτός κινείται οριακά για να υπογραμμίσει ότι εγώ διαφέρω από τους παλιούς. Καλά, λογικό είναι να διαφέρει, εντάξει. Όμως, είναι 36 χρονών. Σωστά. Εντάξει. Ο τρόπος που το κάνει είναι ένα είδος δημιουργικής προβοκάτσιας εκ μέρους του, νομίζω. Όμως τώρα έχω την αίσθηση ότι εν ώψη ευρωεκλογών προσπαθεί να συντηρήσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Να συντηρήσει το ποσοστό. Είπε, το είπε. Στη συνέντευξη σε επιβεβαιώνει, είπε ότι εγώ λέει θέλω να πάω λίγο παραπάνω από το, παραπάνω από το 17%. Ναι. Θέλω να πάω παραπάνω από το 17%, δηλαδή. Όμως, λέει θα είμαι πρώτος. Σύμφωνοι. Λέει θέλω να πάω παραπάνω. Πρέπει να του θυμίσει κανείς
Μπορεί να το καταφέρει αυτό. Είναι πρόεδρος ενός μεγάλου κόμματος. Ότι η εμπριστική ρητορική που είχε και ο Αλέξης Τσίπρας είχε επιλέξει, εμπριστική, καταστροφολογική πολιτική και ρητορική, δεν απέδωσε. Και υπάρχει μεγάλη περίπτωση. Ναι, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένας χαρισματικός πολιτικός ηγέτης, ο οποίος, με συγχωρείς, μιλάγε πολιτικά. Πολλά θετικά. Σύμφωνοι. Δεν μιλάγε. Ο Τσίπρας μιλάγε πολιτικά, καθαρά πολιτικά. Σύμφωνο, δηλαδή δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει αυτό, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε οι οπαδοί του, ούτε κανείς. Μιλώ για την προεκλογική εμπριστική ρητορική. Εντάξει. Στις εκλογές, εντάξει, το καταλαβαίνω και εσύ το καταλαβαίνεις και τα έχουμε ζήσει εμείς οι δύο τουλάχιστον πάρα πολλά χρόνια. Και λίγο λιγότερα η Μαρία που είναι. Ευχαριστώ πολύ νέα. Που δεν αποκαλείτε την ακριβή ηλικία μου. Όχι, είσαι μεγαλύτερα από μένα, δεν είσαι. Είναι προφανές και αυτό. Για να μην μου τα λες. Τα έχουμε ακούσει όλα τώρα, αυτό είναι. Είπαμε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει τέτοια εμπριστικά πράγματα. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Αρχηγός. Ούτε. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει. Όχι, ούτε. Τέτοια εμπριστικά πράγματα. Έχει αλλάξει, λέει, πια ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο κύριος Κασελάκης. Πάμε να ξαναζυγιστούμε με νέες εκλογές για το καλό του ελληνικού λαού. Πρέπει να κριθεί αυτή η κυβέρνηση κτλ. Κτλ. Έχει αλλάξει. Τι αλλάξατε? Αλλάξατε ιδεολογία, αλλάξατε πολιτική κατεύθυνση. Τι έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ σας είχα για το ίδιο. Τώρα το λέει, άλλαξε, λέει. Είναι σαφές ότι υπάρχουν αλλαγές. Και θα έλεγα και μεγάλες. Τώρα σε ποια κατεύθυνση, αυτό μένει να φανεί και στην κάλπη και είναι και από την τοποθέτηση του ίδιου του κόμματος. Πρώτον, έχουμε άλλη ηγεσία. Δεύτερον, όντως έχουμε άλλες εκλογές. Τρίτον, είμαστε στη δεύτερη τετραετία του κυρίου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι υπάρχει ένας κόσμος από όλους τους χώρους, και από τη δεξιά και από την κεντροαριστερά και από το κέντρο και από την αριστερά. Σου λέει, ρε παιδί μου, νησάφιος εδώ, φτάνει. Ποιο? Έλεος. Ποιο αυτή η κατάσταση. Ποια κατάσταση? Με την ακρίβεια, με τη δυσκολία στην έβρεση στέγης, με τα σούπερ μάρκετ, με την αδικία. Η ακρίβεια μήπως έχει αρχίσει να... Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω. Ρωτάω εσάς που δηλαδή βλέπω. Άκουσα και την κυρία. Εγώ ρωτάω αυτά που δεν ξέρω. Η κυρία Σπυράκη είναι πάρα πολύ έμπειρη. Ο κατώτατος μισθός δεν είναι 830 μισθό. Είναι 830 ευρώ μεικτά. Κανένας άνθρωπος στην Ελλάδα. Το έχουμε πει 100 φορές εδώ. Μα δεν λέω για εσάς. Ότι είναι μεικτά, το είπαμε. Είναι μεικτά. Τα καθαρά πόσα είναι? 751. 705. 751. Ναι. Άρα. Από ένα σπίτι, λοιπόν, κύριε Ζαχαρία. Λέω λοιπόν ότι όταν τα ενίκια. Να το κουβεντιάσουμε όσο αναλυτικά, ναι, θέλετε. Όχι, όχι, μην όταν τα ενίκια, έχουν ανέβει 30 και 40%. Όταν η ακρίβεια στα τρόφιμα είναι στο 40 με 50%. Λέω την τελευταία πενταετία. Όχι, δεν είναι εκεί, αλλά. Τότε. Πώς, το λάδι πόσο είναι? Έπεσε η τιμή. Δεν έχετε ενημερωθεί. Έπεσε, αλλά είναι γύρω στο 30%. Είναι 30%. Δηλαδή, υπερβολή το 40-30. Εντάξει, να λέμε, μην λέμε και στον κόσμο παραμύθια τώρα. Συγγνώμη, παραμύθια δεν λέμε. Ο πληθυσμός στα τρόφιμα είναι 6,6% και είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ρώτησε τον κύριο Ζαχαράδη, τι σημαίνει έχει αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ? Το λέει κατ' επανάληψη ο κύριος Κασελάκης. Έχει αλλάξει ιδεολογικά και πολιτικά? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου έχει μετατοπίσεις, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Η νέα ηγεσία δίνει το στίγμα της. Αυτό έχει ενδιαφέρον και μπορούμε. Και αυτό θα κριθεί και στο προγραμματικό συνέδριο που θα έχουμε. Yeah. Ακούγονται όμως πράγματα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια τα λέγαμε διαφορετικά. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχει συνέχεια, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές. Διαφορετικά. Σε κάποια πράγματα, μία σειρά πράγματα. Ας πούμε το πρόγραμμα για την οικονομία, για τα φορολογικά. Αλλάζει και η χώρα. Είπε κάτι αυτό το οποίο υπόθηκε χθες και εγώ δεν συμφωνώ. Είπε κάτι ο κ. Αυτό το οποίο υπόθηκε χθες και εγώ δεν συμφωνώ, για παράδειγμα, ότι δεν μπορούμε να έχουμε λιγότερες στρατιωτικές δαπάνες. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Ο κ. Κασελάκης το υποστηρίζει αυτό. Ναι, εγώ δεν συμφωνώ. Άλλο αυτό, εντάξει. Λοιπόν. Δεν συμφωνείτε με τον πρόεδρο? Δεν συμφωνώ με αυτή τη θέση. Του πρόεδρου του κόμματός σας. Η θέση του κόμματος είναι λιγότερες στρατιωτικές δαπάνες. Όχι, αλλά ο κ. Κασελάκη, αλλάζουμε τώρα. Εντάξει, θα συζητήσουμε στο συνέδριο. Λέω λοιπόν. Εμένα η γνώμη μου είναι αυτή. Όχι, ένα λεπτό. Εγώ τώρα είμαι ψηφοφόρος. Και έρχεται ο κ. Κασελάκη. Εγώ τη γνώμη μου είπα. Όχι, αλλήμον. Ρωτήσατε αν συμφωνώ σε κάτι και μου είπε ο κ. Τριάντης, άμα διαφωνώ και κάπου. Είπα να μην πω και ένα θέμα που. Κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε με λίγο προσοχή. Επίσης δεν μ' αρέσει, ας πούμε, να βάζουμε όλο celebrities. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ναι, όχι, ένα λεπτό. Εγώ είμαι ψηφοφόρος. Εγώ θέλω να έχουμε πολιτικά στελέχη. Μπορώ να μιλήσω? Ναι. Εγώ είμαι ψηφοφόρος και λέω να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Ναι. Και μου λέει, και λέω, α, ωραία το λέω, Κασελάκη. Χθες μίλησε για ελεύθερη αγορά, αν προσέξατε. Ναι. Αυτό το λέμε χρόνια πάντα. Το ελεύθερη αγορά. Βέβαια. Όχι, δεν το. Πάντα. Όχι, εγώ το λέω από την πρώτη φορά που έχω έρθει. Μπορεί να κάνω λάθος.
Δεν θα μπω σε αυτό. Λέει ελεύθερη αγορά και είναι σύμφωνος με τις αμυντικές δαπάνες. Και έρχεται ένας στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ και μου λέει σήμερα, εγώ δεν συμφωνώ με τις αμυντικές δαπάνες. Εγώ τι πρέπει να πιστέψω τώρα? Ο πρόεδρος του κόμματος, πρόεδρος του κόμματος και το στέλεχος είναι στέλεχος. Και τι πώς θα γίνεται? Ο πρόεδρος είναι η θέση αυτή. Και στο συνέδριο θα τα συζητήσουμε. Αλλά άμα έχεις κάπου μια διαφωνία, τι λες? Άλλο συνέδριο τώρα. Έχουμε, δεν το είπε ο πρόεδρος ότι έχουμε συνέδριο το Σεπτέμβριο. Τώρα είναι δικό μας, τα μπερδεύετε. Εμείς έχουμε συνέδριο την Πάσχα. Έχουμε και το Σάββατο έχει συνέδριο Νέα Δημοκρατία. Όλα τα κόμματα. Καλά, η Νέα Δημοκρατία, εντάξει. Δεν συμφωνούν όλοι με όλους. Τα κόμματα, τα ζωντανά, τα δημοκρατικά, τα πολυσυλλεκτικά. Ναι. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Όχι, ρωτάω, ρε παιδί μου, να με ρωτήσω. Υπάρχουν, α πούμε, βλέπω. Ο συνάδελφο τη κυρία Σπυράκη, ο κύριο Ζαγόρακη, φαίνεται ότι πηγαίνει στο Πασό. Κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν. Δεν είναι κακό να πούνε τη γνώμη. Η είδηση αυτή έχετε πληροφορήσει? Διαβάζω, λέω, δεν ξέρω. Όχι, όχι, φανίδι, επειδή έκανε ομοιοκαταληξία για το Ζαγοράκι, Σπυράκι, είπα να το κάνω. Κύριε Ζαχαρία, γιατί δεν ξέρω, ρωτάω, λοιπόν. Διαβάζω διαφημίσεις. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Μπορώ να πάω στη διαφημίση, γιατί αυτοί που είναι στην Ευρωβουλή, συμπεριλαμβανομένης και της κυρίας, πληρώνονται καλά. Εγώ πρέπει για να πληρωθώ να πάμε σε διαφημίσεις. Αν μου το επιτρέψετε, λοιπόν, περάστε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση και να πάμε και σε ένα άλλο ζήτημα. Να φύγουμε την προανακριτική και αυτό. Να πάμε σε ένα θέμα που αφορά και είναι σήμερα πρώτο θέμα παντού και συζητείται και στο κοινωνικά δίκτυα και στα sites και παντού. Το ζήτημα της αντιπαράθεσης που προέκυψε μετά από μια ανάρτηση της κυρίας Έλενα Σακρίτα με την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη. Λοιπόν, και όταν ρωτήθηκε γι' αυτό, είπε θέλουμε δικαιοσύνη για την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη και για τις οικογένειες των θυμάτων των Ντεμπών. Αυτό είπε. Υποστήριξε σχετικά, επιχειρώντας να εξηγήσει την χθεσινή του ανάρτηση στο Twitter. Κυρία Σπυράκη. Κοιτάξτε, είναι η λογική του όλα στο μίξερ. Και σας είπα και πριν ότι εγώ έχω καταλήξει ότι ο κύριος Κασελάκης θα λειτουργεί εξωθεσμικά, εξωδικονομικά, όλο έξω από ό,τι υπάρχει ως δεδομένο. Λόγια συγκεκριμένη ανάρτηση. Με στόχο να δημιουργήσει συγκεκριμένες εντυπώσεις. Το γεγονός ότι καλύπτει πολιτικά την κυρία Ακρίτα, με αυτόν τον τρόπο, αυτές τις ανυπόστατες κατηγορίες, αυτή την κατασυκοφάντηση και μάλιστα δημόσια, ξέρετε, τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης είναι δημόσιος λόγος. Στην Αγγλία το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι όταν κάποιος κατηγορήσει κάποιον από δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης είναι υπόλογος. Όπως υπόλογος είναι και εκείνος που τον αναπαράγει. Το λέω για την ιστορία, για αυτές τις χώρες της Εσπερίας. Εδώ βγήκε η κυρία Κρήτα και με μια σειρά ανυπόστατες κατηγορίες καταφέρθηκε εναντίον της συζύγου του Πρωθυπουργού. Μέχρι και για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας την κατέστησε υπόλογη. Μέχρι και για τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν έχει νόημα τώρα να πούμε, ας πούμε, ότι τι νόημα έχει όλο αυτό και γιατί μια σύζυγος, μια ανεξάρτητη γυναίκα βρίσκεται στο στόχαστρο. Είναι προφανώς συνέχεια μιας ιστορίας δολοφονία χαρακτήρα. Τη μία μέρα είδαμε ότι στέλνει SMS σε μεγάλο εκδότη και του λέει να τα βρείτε και το διαψεύδει. Και το διαψεύδει ο ίδιος ο μεγάλο εκδότης και πάει αυτή η ιστορία στον κουβά. Τώρα βλέπουμε κάτι πολύ πιο ακραίο. Και ο κύριος Κασελάκης, αντί να το καταδικάσει αυτό, το βάζει ως μέρος του παζλ της μπαχαλοποίησης της δημόσιας ζωής μέχρι να φτάσουμε στις ευρωεκλογές. Αυτό πιθανώς να τον ενδιαφέρει ως εκλογική τακτική. Μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση να είναι για τον ίδιο, γιατί ο ίδιος πολιτικά δεν μπορεί να πει τίποτα. Δεν μπορεί να πει τίποτα ούτε για το πώς πρέπει να θωρακιστούν τα εξωτερικά σύνορα και τι θα γίνει με την κοινή άμυνα. Όπως είπατε, ο κ. Ζαχαριάδης διαφωνεί με τις αμυντικές δαπάνες. Δεν μπορεί να πει όχι, τίποτα. Όχι, δεν διαφωνεί ο κ. Ζαχαριάδης. Και το κόμμα. Και το κόμμα. Όχι, υπάρχει γραμμή. Και του κόμματος. Και το κόμμα. Δεν είναι. Το κόμμα αυτό έχει γραμμή. Έχει γραμμή, βεβαίως. Δεν μπορεί να πει τίποτα για τη φύλαξη των συνόρων από την παράνομη μετανάστευση. Μάλιστα, για την Μητσοτάκη. Όταν δεν μπορείς να πεις τίποτα, αγκαλιάζεις τον μπάχαλο, την ακρότητα και τη χειδαιότητα και την κάνεις mainstream πολιτική. Αυτό ήθελα γι' αυτό ακριβώς το περιστατικό. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Κασελάκης τώρα? Ότι θέλει δικαιοσύνη. Θέλει δικαιοσύνη για την κυρία Μητσοτάκη, αλλά και για τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά. Αυτό είναι και λίγο, ίσως είναι λίγο άδειασμα για την κυρία Κρήτα. Θέλει δικαιοσύνη για την κυρία Μητσοτάκη. Δεν ξέρω. Για να ακούσω τον κύριο Μπιακή. Και μόνο κύριε Χατζή που καλούμαστε να ερμηνεύσουμε τον κύριο Κασελάκη με τέτοια, σε τέτοια στοχασμό, τέτοιο βάθος στη σκέψη του, θεωρώ ότι είναι μια κατάντια της πολιτικής μας πραγματικότητας.
Ειλικρινά σας το λέω, αλλά δεν έχουν οι τοποθετήσεις του ποιοτικά χαρακτηριστικά για να δώσουν μια ελπίδα και μια διέξοδο στο αύριο για την πατρίδα μας, για την κοινωνία μας. Σήμερα καλούμαστε να απαντήσουμε σε μια σειρά από προβλήματα που αποσχολούν τον Έλληνα πολίτη. Αφενός. Αφετέρου, καλούνται τα κόμματα να απαντήσουν για την πρόταση, αν έχουν πρόταση το καθένα από αυτό ξεχωριστά, για την ευρωπαϊκή πολιτική που θέλουμε. Εσείς βλέπετε γι' αυτό να γίνεται συζήτηση. Ορίστε. Εσείς βλέπετε για αυτά να γίνεται. Αυτό σας λέω. Αντί αυτού, βλέπετε ότι ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιεί. Εγώ είμαι πρόθυμος να κάνω για αυτά συζήτηση. Όχι, μα δεν σας κατηγορώ εγώ εσάς. Για όνομα του Θεού. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, επικαιρότητα αυτή, εντάξει, τι θα. Όχι, βλέπω από τον κύριο Κασελάκη. Μια στρατηγική που πραγματικά δεν βοηθάει στο διάλογο των πολιτικών και στην εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων, αν θέλετε, ούτε βοηθούν στο να ενημερωθεί ο Έλληνας πολίτης για τα προβλήματα τα οποία έχει και πώς αυτά. Εσείς με αυτή την ανάρτηση συμφωνείτε? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Στην πολιτική έχεις την άποψή σου, την τεκμηριώνει σύμφωνα με το λόγο σου, τον πολιτικό, με την ιδεολογία σου, με τα πιστεύω σου, με τις αξίες που φέρνεις. Το ίδιο πράγμα όμως πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε μέρα με την πρακτική σου. Και τέτοιες αναρτήσεις, τέτοιες λογικές δεν αποδεικνύουν ότι αυτά που ότι έχουν μέσα αυτό που σας λέω. Θα μας απαντήσει ο κύριος Ζαχαριάδης για το θέμα. Παρακαλώ για να το κλείσουμε, γιατί έχουμε και άλλα πολύ σοβαρά. Ποιο είναι το ερώτημα? Αν συμφωνείτε με αυτήν την ανάρτηση που έγινε και έτσι πως εξελίχθηκε η κατάσταση. Και αντί να συζητάμε αυτά που ο κύριος Μπιάκης, συζητάμε αυτό. Εντάξτε, εγώ καταρχήν συμφωνώ με αυτά που λέω εγώ. Έτσι. Καλά, εννοείται, εντάξει. Και το λέω αυτό γιατί οι μέρες είναι δύσκολες και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δώσουμε σε καμία δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη μεγάλη συζήτηση και τη μεγάλη πίεση. Που αυτό δηλαδή που έγινε από την κυρία Ακρίτα είναι μια. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ μιας βουλεύτριας και ενός προσώπου το οποίο δεν έχει κάποια θεσμική ιδιότητα. Καμία. Καμία. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει βάλει την οικογένειά του στην πολιτική, όχι μέσω της συζύγου του. Αλλά μέσω του ανιψιού του. Ο οποίος. Του κάνατε μήνυση. Στον ανιψιό του. Ναι. Εμείς είπαμε παραιτηθεί κυβέρνηση, κάπου όχι, κάναμε άλλο, προτάσεις. Μήνυση του κάνατε να πάει στα δικαστήρια. Το ξέρετε ότι ο κ. Δημητριάδης δεν είναι στη δικογραφία. Ναι. Άρα γιατί τον απέπεμψε. Δεν έχω διαβάσει τίποτα. Άλλο σας ρωτάω. Αφήστε τι έκανε αυτός. Εσείς τι κάνατε. Ο κ. Δημητριάδης στη δικογραφία έτσι παρακολουθείς. Δεν υπάρχει. Ναι, φέρει την πολιτική ευθύνη όμως ως πολιτικός προϊστάμενος. Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεν το γνωρίζω. Όμως δεν του έκανε κανένας μηνύσει να τον πάει να κάτσει στο σκαμνί. Γιατί αυτός μπορούσε. Να με συγχωρείτε. Τώρα γιατί... το γνωρίζω αυτό. Ναι. Γιατί αυτός μπορούσε να κάτσει στο σκαμνί. Δεν έχει καμία βουλευτική ιδιότητα. Ναι. Αλλά η μήνυση που έγινε έγινε κατά παντός υπευθύνου. Λέω λοιπόν. Το διάβασα στο Βαξεβάνι αυτό και μου άρεσε. Είχε μια ανάλυση για αυτό το θέμα. Και τα διαβάζω όλα εγώ, κύριε. Εννοείται. Και βεβαίως κάθε πρωί ρουφάω τον κύριο Άρθρο της Αυγής. Σας το επισημαίνω. Πολύ καλά κάνατε. Είναι σφαλμένη η άποψη του κύριου Μπαξεβάνη, ξέρετε. Όχι, εγώ την πιστεύω. Να σας πω, αν μου επιτρέπετε να σας εξηγήσω. Όχι, ένα λεπτό, γιατί όταν λέτε ο ανιψιός και ο ανιψιός, κάνουν του μια μήνυση τελικά να καθαρίσει το τοπίο, τι φοβάστε να κάνετε τη μήνυση? Μήπως έρθουν στοιχεία, κάτι που δεν πρέπει? Θα υπονοήσει κάποιο κακόπιστο, να πούμε. Υπάρχει εγώ δεν το βλέπω έτσι. Υπάρχει κατά παντός υπευθύνου. Μέσα υπάρχει. Όχι. Τη γνωρίζω πολύ καλά τη μηνυτήρια αναφορά. Εγώ τη γνωρίζω. Έχω μελετήσει σε βάθος. Εγώ την μελέτησα. Και ονοματίζει με το μικρό, με το μεγάλο, τώρα, με τη θέση. Φεύγουμε, τον όμως, κύριο Δημητριάδη. Τον ονοματίζει μέσα η μηνυτήρια αναφορά. Όχι. Μήνυση στον Δημητριάδη δεν έκανε. Ελάτε, όχι στον κύριο Δημητριάδη προσωπικά. Να μην παίζουμε μετά. Ρίμη παράσταση. Πάντα έχει κανείς αμφιβολία τι έχει γίνει εκεί. Γιατί έβγαλε καμιά δικαιοσύνη, κανένα πόρισμα να με συγχωρείτε, δηλαδή. Καλά πλάκα κάνουμε. Όχι, δεν κάνω καμία. Αφού αλλάξαν τον νόμο στη Βουλή για να μην μπορεί να βγάλει δικαιοσύνη πόρισμα. Μπα. Τι νόμο αλλάξαν, για πέστε μου. Αυτόν του Μαΐου του 2000. Ναι, τι λέει ο νόμος που αλλάξαν, για πέστε μου. Ότι έχει αποσβεστική προθεσμία τριάτη. Σε τριάτη θα μάθουμε τι έχει γίνει. Συνεχίστε λοιπόν. Το ξέρω καλά, εντάξει. Ναι, πώς δεν το ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, αλλά μην με εξετάζεις και σε κάθε άρθρο πότε ψηφίστηκε. Γιατί... Όχι, θα σας εξετάζω. Ναι, εντάξει. Ακούω διάφορα εδώ. Έρθε ένα μια μέρα. Περάσαμε, προβληματικά. Μου έλεγε το Σύνταγμα. Του λέω, πού το λέει το Σύνταγμα, δεν το λέγε πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εκεί γιατί ήμουν εκεί. Και λέει αυτά ακριβώς και έκανε αυτά ακριβώς. Λοιπόν, γνωστός. Πάμε τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν πρέπει να φύγει από τις πολιτικές του ευθύνες. Τώρα, η σύγκρουση μεταξύ της γυναίκας του Πρωθυπουργού και της κυρίας Ακρίτα είναι μια διαφορά η οποία θα λυθεί στα δικαστήρια. Δεν την προκάλεσε η κυρία Μητσοτάκη.
Όμως υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έβαλε αυτή η ανάρτηση, τα οποία είδα ότι η κυρία Σπυράκη προσπάθησε να τα αποφύγει λέγοντας ότι χρεώνεται στη γυναίκα του Πρωθυπουργού. Προφανώς και το δάνειο της Νέας Δημοκρατίας που είναι 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο, δεν χρεώνεται στην κυρία Γκραμπόφσκη. Χαίρομαι που το λέτε, γιατί η δολοφονία χαρακτηρίζει τα όρια. Ναι, ένα λεπτάκι, αλλά πρέπει να μας πείτε και εμάς τους υπόλοιπους που το λέμε αυτό, εάν θα πληρωθεί αυτό, πώς θα πληρωθεί αυτό και από ποιον θα πληρωθεί αυτό. Τώρα έχει σχέση με την παρέμβαση του Μητσοτάκη. Βεβαίως, γιατί παντρεύτηκε τον Κυριάκο. Και ως εκ τούτου αμάρτησε. Μου λέτε κάτι άλλο, το έχετε πει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Συγγνώμη, το αν ένα κόμμα το οποίο κυβερνά, τα οικονομικά του είναι υγιή, αν είναι χρεοκοπημένο. Από πού πληρώνει ο κύριος Μητσοτάκης του συμβούλου του, τον κύριο Γκρίνμπεργκ. Συμφωνώ. Αυτά είναι δεύτερα ζητήματα. Όχι, πρώτα είναι. Αλλά εγώ σα ρωτήσω άλλο. Είμαι ο γουρού της παγκόσμιας επικοινωνίας. Δεν θα με ρωτάγατε, ρε φίλε, από τον πληρώνει. Θα ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη. Γιατί υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό που έχει προκύψει και θέλω να το συζητήσουμε. Συμφωνείτε με την ανάρτηση τη Έλενα Ακρίτα? Το είπα και στην αρχή. Εγώ συμφωνώ με αυτά που γράφω εγώ. Άρα δεν συμφωνείτε. Μα τι να σα πω, κύριε Τριάντη. Εσεί θέλετε να σα απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι? Εμένα η απάντησή μου όμως, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Υπεκφυγές δεν είναι το καλύτερο πράγμα. Δεν είναι υπεκφυγή. Υπεκφυγή είναι αυτό, κύριε Μπιάγκη. Υπεκφυγή είναι. Υπεκφυγή είναι ότι εγώ συμφωνώ με αυτά που γράφω. Είναι το κείμενο τη ανάρτηση και δηλαδή, τι είναι, ανήλικος είμαι για να μου πούνε άμα συμφωνώ με τον Α ή τον Β? Είναι συγκεκριμένο το κείμενο τη ανάρτηση και το περιεχόμενο. Εγώ είμαι σε αυτό το κόμμα από τα 18 μου χρόνια. Έχω κατέβει βουλευτή, έχω εκλεγεί, μετά δεν εκλέχτηκα, έχω κατέβει δήμαρχο κτλ. Και δεν θα βγαίνω στην τηλεόραση να με ρωτάει ο κάθε δημοσιογράφο που είναι με μια διαδρομή, με μια υπόλοιψη και τα λοιπά, συζητώ με τον Α ή τον Β. Αν θέλει να φωνάξει τον Α ή τον Β, να ρωτήσει αν συμφωνεί με τον Ζαχαριάδη. Okay. Και έλεος πια. Ο κόσμος αξιολογεί. Είμαι 40 χρονών δηλαδή. Yes. Πόσο είστε? 39. Δεν καταστήσετε. Εγώ ήμουν ξεκάθαρο. Για τον κύριο Μπιάγκη. Όχι. Όχι, περίμενα. Τον κύριο Μπιάγκη, τον τιμώ και τον εκτιμώ, αλλά θα ήταν σωστό εγώ. Ζαχαριάδη. Να αρχίσω να λέω στον κύριο Μπιάγκη, εσεί κύριε Μπιάγκη. Κύριε Ζαχαριάδη. Γιανακοπούλου. Συμφωνείτε με τον κύριο Χριστίδη? Συμφωνείτε με τον κύριο Γερουλάνο? Μα απαντήσατε ούτω ή άλλω. Λοιπόν, τώρα. Όπως την κυρία Σπυράκη να συμφωνεί με τον Γεωργιάδη. Το κόμμα σας. Ποιος θα συμφωνήσει με τον Γεωργιάδη? Κυρία Σπυράκη, το κόμμα της. Υπάρχουν και σοβαροί στην Δημοκρατία. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Υπήρχε ένα ζήτημα που είχε συζητηθεί πολύ, επειδή κάνατε αναφορά και στα εξοπλιστικά, που είχατε καταδικάσει πλήρως την υπόθεση με το φράχτη. Ναι ή όχι? Όχι. Όχι, γιατί ήμουν εδώ και τα έλεγα εδώ. Και επειδή κρατώ προσωπικό αρχείο βίντεο. Το κόμμα σας. Είχε πει. ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να μιλήσω για αυτό, γιατί είχε μια ευρωπαϊκή διάσταση. Απευθύνεστε σε μένα. Μισό λεπτό να το πει. Ο κύριος Ζαχαριάδης πιθανώς αναφέρεται στη θέση του, αλλά εγώ θα μιλήσω για το τι έκανε. Γιατί η θέση σας μπορεί να είναι οποιαδήποτε. Όχι, το κόμματός μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε την επιλογή να ζητήσει να μην χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά χρήματα έργα φύλαξης των εξωτερικών συνόρων. Υποδομή δηλαδή των εξωτερικών συνόρων. Σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που όχι μόνο υπερψήφισε αυτή τη διάταξη πρόταση στον προϋπολογισμό, αλλά να ξέρετε ότι την επαναφέραμε και στο μανιφέστο μας το προεκλογικό στο Βουκουρέστι και την ξαναψηφίσαμε. Χρηματοδότηση δηλαδή των υποδομών φύλαξης για την παράνομη μετανάστευση από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Τελεία. Ο κ. Ζαχαριάδης μπορεί να πει τη γνώμη του. Εγώ λέω απλώς τι συνέβη ευρωπαϊκά. Ευρωπαϊκά λοιπόν. Χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια έργα όπως ο φράχτης? Αυτό λέμε. Χρηματοδοτείτε ή δεν χρηματοδοτείτε? Εμείς ζητάμε. Χρηματοδοτείτε ή δεν χρηματοδοτείτε? Αφήστε τι ζητάτε. Εμείς ζητάμε. Έχετε μειοψηφία? Όχι, δεν έχουμε μειοψηφία. Άρα έχετε πλειοψηφία? Δεν είμαστε. Έχετε πλειοψηφία? Η πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιτρέψτε μου, δεν δημιουργείται από ένα κόμμα. Κυρία Σπυράκη, επειδή σας τιμώ και σας παρακολουθώ πολλά χρόνια. Χρηματοδοτούνται έργα όπως ο φράχτης από ευρωπαϊκά κονδύλια? Δεν δημιουργείται από ένα κόμμα η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία δημιουργείται από άθροισμα κομμάτων. Δεν επετεύχθη η πλειοψηφία έγκριση του συγκεκριμένου στη δεύτερη ανάγνωση. Στην πρώτη ανάγνωση. Επιτεύχθη. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ανοιχτό ζήτημα στον προϋπολογισμό. Εμείς λοιπόν, για την επόμενη φάση. Ωραία. Για να είμαι ακριβής, εντελώς ακριβής. Εμείς λοιπόν λέμε και υπάρχουν ενστάσεις και από το Λαϊκό Κόμμα. Δεν εντάξει, ότι δεν όπου, αυτό. Και αυτό είναι και με εθνικούς πόρους, όπου χρειάζεται φράχτης θα υπάρχει φράχτης, όπου υπάρχει χρειάζεται επιτήρηση με πλωτά σκάφη, με πλωτά σκάφη, όπου χρειάζεται περιπολία, περιπολία, όπου drone, drone, όπου κάμερες, κάμερες κτλ. Αυτό είπαμε. Όχι, κύριε Γκέλη. Θα σας διαψεύσει, κυρία Γεροβασίλη. Όχι, κύριε. Δεν ξέρω ποια είναι η ζωή. Δεν ξέρω, η ζωή. Όχι, άλλη, αυτή που νομίζετε. Όχι, αυτή που νομίζετε. Okay. Η ζωή. Ο κύριος Παπαδημούλης
Πριν ακριβώς. Δημοριζόταν και τον κύριο Τσίπρα. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Ευρωβουλευτή δικό μου ήταν, τον είχε στείλει μάνα μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Ελληνικό λαό. Και ποιο, σε ποιο κόμμα ήταν. Ψηφίζει μαμά σα, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Σε ποιο κόμμα ήταν. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Τι είχε πει 29 Μαρτίου. Δεν θυμάμαι τι είχε πει. Πριν από τι εκλογέ. Σα είχε πει ο Τσίπρα. Σα πω εγώ ότι η χειρό όχι του Ευρωκοινοβουλίου στην προσπάθεια ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένων τη Ελλάδα, τη Ιταλία και τη Αυστρία να χρησιμοποιήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια για την φραχτούσα εσωτερικά σύνδεση με τροπολογία αριστερά σοσιαλιστών, πρασίνων, Renew Europe και Επιτροπή. Άρα και το κόμμα του Μακρόν. Και τι είναι ο Μακρόν, φίλο μου. Μακρόν τώρα, εντάξει. Σιγά το Μακρόν τώρα. Λέω λοιπόν. Σιγά το Μα τώρα, τον αριστερό. Άσε τώρα. Από τον αριστερό, στο ίδιο λέω. Άλλαξε η πλειοψηφία. Ακούσα τι έλεγε το Παπαδημούλη και το κόμμα σα τότε. Λέω λοιπόν. Λέω λοιπόν. Άρα είναι μια ευρεία συμφωνία όλη τη οικογένεια που ξεκινάει από τον Μακρόν και φτιάχνει. Όχι όλη. Όχι όλη. Άλλαξε αυτή. Λέω λοιπόν. Τώρα πάλι φραχτολογία θα κάνουμε τώρα. Δεν θα κάνουμε γιατί μα σήμερα έκανε δήλωση ο κ. Κασελάκη. Πώ δεν θα κάνουμε. Μα σα το είπα τώρα, δεν σα το είπα. Είπε. Τώρα πριν από λίγο. Είπε. Ότι είναι χρήσιμο εργαλείο φράξη των ευρώ. Αυτό είπε. Δεν σα είπα. Τι κουβέντα ανοίξουμε τώρα. Δεν σα είπα αυτό. Αυτό δεν σα είπα. Ότι όπου χρειάζεται φράχτη, φράχτη, όπου κάμερα, κάμερα, όπου ντρόουν. Δεν λέγατε αυτά όπου τότε. Περιπολία. Εγώ αυτά έλεγα πάντα. Ναι, καλά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Άμα θέλετε να ψάξουμε το αρχείο, να το ψάξουμε. Εγώ αυτά έλεγα πάντα. Μα εσύ είσαι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δηλαδή με τσάξει. Άμα φωνάζετε εμένα. Εμένα δεν φωνάξατε. ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι γράφει εδώ. Τι γράφει, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, τι γράφει. Κώστα Ζαχαριάδη. Μόνο. Είστε ανεξάρτητο μεμονωμένο. Όχι, του ΣΥΡΙΖΑ είμαι. Τότε. Περισσότεροι αυτά. Μα λέω αυτό που λέτε ο πρόεδρο. Προηγουμένως είπα κάτι διαφορετικό από τον πρόεδρο, μου λέει πώς διαφορετικό από τον πρόεδρο. Τώρα λέω κάτι που το λέει και ο πρόεδρος και μου λέτε μα πώς συμφωνώ με τον πρόεδρο. Συμφωνώ, τι να κάνω. Τότε γιατί τα έλεγε ο Παδημούλης αυτά το 29 Μαρτίου πριν ένα χρόνο. Εγώ ακριβώς. Δεν είμαι επαγγελματίας της διαφωνίας. Κύριε Ζαχαριάδη, μου, γνώμη μου. Γιατί τα έλεγε αυτά γνώμη ο κύριος, κύριος Παπαδημούλης δεν ήταν η γνώμη του κομματός σας. Ρωτήστε τον. Εσάς ρωτάω. Ρωτήστε τον. Τι ήταν τότε. Ευρωβουλευτής. Πιανού κόμματος. Του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εξέφραζε. Το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα Γιάννη. Για αλλά μην... δεν είναι αυτό. Φεβέρνω, ρωτήστε το τι έλεγε, πώς το έλεγε κτλ. Όπως δεν θέλω να με ρωτάτε. Όχι, θέλω να το τελειώσω. Όχι, θα μιλήσει. Δεν είναι. Εγώ τι θα δω. Να με ρωτάτε για την κυρία Κρήτη, αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Δεν σε ρώτησα εγώ καταρχάς. Δεν θεωρώ. Ο κύριος Τριάντης με ρώτησε. Δεν σε ρώτησα εγώ. Έτσι δεν θέλω και τον κύριο Παπαδημούλη και για τον οποιοδήποτε. Όχι, ο κύριος Παπαδημούλης ήταν θεσμικός ρόλος στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάνετε λάθος. Δεν έκανε μια. Όχι, δεν έκανε μια. Δηλαδή, ποιος είναι, έχει θεσμικό ρόλο να τον προσκυνάμε. Δεν κατάλαβα. Τι θα κάνετε. Δεν είχα σκοπό να απαντήσω στον αγαπητό μου κύριο Ζαχαριάδη για την απάντηση που μου έδωσε. Αγαπητέ μου Κώστα, όταν δημιουργείται ένα θέμα, είστε υποχρεωμένοι οι πολιτικοί να παίρνετε θέση. Εγώ πήρα νομίζω. Για το θέμα της κυρίας Ακρίτα. Το αφήνω στην άκρη. Θέλω να πω και ένας δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος όταν υπάρχει, καλός ή κακός, υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Κατά τη γνώμη μου ατυχώς, γιατί η χώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα και να λύσει και θέματα να συζητήσει. Τέλος πάντων, για να αποκαταστήσουμε όμως, κατά τη γνώμη μου, μία κατάσταση ό,τι αφορά το φράκτη. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει θέση θετική και τότε είχε δεχθεί την κριτική του Νίκου Φίλη για να αποκαθιστούμε ορισμένα πράγματα. Έχω την αίσθηση, για να, επειδή έχω καταφερθεί εναντίον του κυρίου Κασελάκη από την αρχή της παρουσίας του μέχρι σήμερα, ότι στο θέμα αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει θέση και προσανατολισμό. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ θετικό. Δηλαδή στο μεταναστευτικό και στα εθνικά, εγώ βλέπω ότι μετατοπίζεται δημιουργικά. Και θέλω να σας πω ότι πριν από 10 μέρες που ο Ταγί Περντογάν διέπραξε, θα έλεγα, μια πολιτική αλητεία όταν μίλησε για τις συμμορίες του Πόντου, αναφερόμενος στη γενοκτονία των Ποντίων, ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσε μια ανακοίνωση πολύ ενδιαφέρουσα. Όχι μόνο μίλησε για γενοκτονία, την οποία ο φίλος μας και συνάδελφος Νίκος Φίλης, αν θυμάστε, είχε αρνηθεί. Αυτό είναι απόφαση της Βουλής του 92. Σύμφωνο. Ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σας. Ταυτόχρονα η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που μου κίνησε το ενδιαφέρον, αναφέρθηκε, όχι παρεπιπτόντως, αλλά συνδέοντας, μιλώντας για την τουρκική θηριωδία, και στον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Δεν μας είχε συνηθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον εγκαλώ για έλλειψη πατριωτισμού, προς Θεού. Αλλά πως ένα κόμμα που έκανε τις πρέσβες μπορεί να τον καλέσει κανείς για πατριωτισμό. Γενικότερα, όσοι εγκαλούν την αριστερά για έλλειψη πατριωτισμού. Δεν είναι αυτό το θέμα, ρε Γιάννη, τώρα. Δεν είναι αυτό. Αλλά βλέπω μία στροφή, επειδή αναφερθήκαμε πρωτήτερα
Και στο... Όχι, σήμερα το επανέφερε ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης. Γιατί εγώ θυμάμαι τις δηλώσεις του κυρίου Κατρούκαλου, του κυρίου Βούτσι, βεβαίως, του Παπαδημούλη. Του γιατί, Νίκου, του φίλη. Αυτοί που ήταν, δηλαδή. Σε άλλο κόμμα ήταν τότε, δηλαδή. Και νομίζω ότι θα ενδιαφέρει τον κόσμο. Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο πάντως. Έτσι νομίζω. Έτσι. Μπα το σιώριστε, κύριε Ζαχαρίδη. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω. Ότι τι, τι θέλετε φράχτη. Σας είπα, όπου χρειάζεται φράχτης, φράχτης. Όπου χρειάζεται κάμερα, κάμερα. Όπου drone, drone. Όπου χρειάζεται ναυτική περιπολία, ναυτική περιπολία. Όχι αυτά που μας έκανε ο κύριος Στεφανής, που έβαλε τη χώρα να πληρώσει μισό εκατομμύριο ευρώ, έφτιαξε ένα φράγμα το οποίο το χρησιμοποιούν τώρα για απορρίπανση στα ψάρια, τα λεφτά του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Εντάξει τώρα. Τελειώσατε να πάμε στο επόμενο θέμα. Και επειδή βάζουν και ένα θέμα για την ασφάλεια, τώρα ακούω διάφορα για την ασφάλεια. Όχι, δεν έχουμε αυτό το θέμα, μισό λεπτό. Έχω μια ατζέντα εγώ να συζητήσουμε. Ναι. Δεν θα μου τα αλλάξετε εσείς. Όχι, γιατί θα πιάνω το Ρουβίκονα την πρώτη εβδομάδα που θα βγαίνει η κυβέρνηση. Τι έκανε ο Ρουβίκονα. Τον είδαμε χθες. Ήταν και στο Προεδρικό Μέγαρο και στο Κοινοβούλιο κτλ. Τώρα, εγώ θέλω να μιλήσω για, πάλι ατζέντα ασφάλειας. Για ένα σοβαρό θέμα. Και να ξεκινώ από εσάς. Γιατί εσείς το ξεκινήσατε, το Πασόκ δηλαδή. Ποιος πήρε το ηχητικό. Υπήρχε ένα ηχητικό στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Πάει κάποιος, παίρνει το ηχητικό. Το δίνει κάπου, ή ο ίδιος το άλλαξε, ή αυτός τον οποίο το έδωσε το άλλαξε, και εμφανίζεται ένα ηχητικό το οποίο λέει, είναι μπερδεμένο, δηλαδή δεν είναι το ακριβές. Μετά την επόμενη μέρα στην κρατική τηλεόραση έγινε μια διευκρίνηση για το ηχητικό, από το δικό της ρεπορτάζ ξεκαθάριζε τα πράγματα. Ωστόσο μείνατε σε αυτό, το οποίο το ξέραμε φυσικά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το διακύβευμα για να πάμε για εκλογές, το ηχητικό? Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το θέμα με το ηχητικό ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Το θέμα... Αλλά θα παρακαλούσα να μου απαντήσετε για το ηχητικό. Και θα σας απαντήσω. Και μετά λέμε για τις σταγόνες. Βεβαίως και θα σας απαντήσω. Πρώτα απ' όλα λέω ότι είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τους εξής λόγους. Είχε να κάνει με το πώς αφουγκράζεσαι την κοινωνία και πώς βλέπεις την ευαισθησία τη δικιά σου, τη συμμετοχή σου στους προβληματισμούς της κοινωνίας. Τι βλέπουμε μέσα από αυτό το ηχητικό? Βλέπουμε 4 ώρες μετά το ατύχημα, όταν η μάνα έψαχνε το παιδί και ο πατέρας το γιο, βλέπουμε κάποιον άνθρωπο, συγκεκριμένους 2-3 που είχαν τη δυνατότητα να μπουν στο συγκεκριμένο χώρο, να παίρνουν τα ηχητικά, να τα αλλάζουν κατά το δοκούν και να τα χρησιμοποιούν με ένα και μοναδικό στόχο, επικοινωνιακό. Αυτό από μόνο του, αν δεν είναι ανατριχιαστικό, πείτε μου τι είναι, κύριε Χατζή. Το οποίο έρχεται σαν κορύφωση. Εδώ υπάρχει μια διπλή εξήγηση. Ή ο ΣΕ ήθελε να καλύψει τα νότα του για τις παραλήψεις που έχει κάνει. Ωστόσο με ενδιαφέρει. Όχι, ένα λεπτό. Σας ενδιαφέρει. Ξέρετε γιατί τι λέω, δεν με ενδιαφέρει. Πήγατε στη Βουλή το θέμα. Όχι. Ή η κυβέρνηση έβαλε κάποιον και έκανε τη δουλειά. Ή κάποιος το παρέλαβε απ' έξω ο Χατζής και εκείνος το χάλασε. Βεβαίως. Δεν ξέρω τι γίνει. Σε κάθε περίπτωση όμως η κοινωνία. Πρέπει να μάθουμε όμως. Βεβαίως. Αυτή ήταν και η τοποθέτησή μου. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε αυτή τη στιγμή ένα δεδομένο. Το 80% της ελληνικής κοινωνίας διαφωνεί και δεν συμφωνεί με τη μέχρι σήμερα τακτική που έχει ακολουθήσει. Όχι το 80, το 90. Ο πολιτικός κόσμος εν γέννη, θα πω εγώ. Το 90, ακόμα καλύτερα. Ο πολιτικός κόσμος εν γέννη, πολύ περισσότερο η κυβέρνηση, στο θέμα της τραγωδίας του. Λοιπόν, όταν λοιπόν ένα τέτοιο λεπτό θέμα που για μένα είναι ξεκινήσει... Εσείς που το καταγγέλλετε, βεβαίως, το έχετε στελέχη σας διερευνήσει, έχετε κάποιες πληροφορίες, σας είπε κάποιος κάτι, αν έχετε να μας διαφωτίσετε. Όχι, θεωρώ ότι πέραν των δεδομένων που δόθησαν μέσα από το δημοσίευμα, ωραία, τόσο του Βήματος της Κυριακής όσο και της Καθημερινής, είναι μετά από 1-2 μέρες, είναι στοιχεία τα οποία οφείλει η δικαιοσύνη να σκύψει πάνω και η κυβέρνηση. Όχι, αλλά... οφείλει και ο ΣΕ. Με συγχωρείτε. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω τώρα. Γιατί από αυτούς ξεκινάει η ιστορία. Ποιος από τον ΟΣΕ? Ένα λεπτό, γιατί εγώ θα θέσω τα ερωτήματα, κυρία Σπυράκη. Παρακαλώ. Ψάξατε να βρείτε ποιος από τον ΟΣΕ είναι αυτός που παρέλαβε, πώς το είπαμε την άλλη φορά, Ριγιάννη, τον κύριο. Που είναι ένας εκεί πέρα. Πώς? Ο κύριος Τερεζάκης. Ο επικεφαλής. Ο κύριος Τερεζάκης επήρε το ηχητικό, γιατί αυτός είχε την πρόσβαση. Ναι. Η αστυνομία δεν το παρέλαβε, λέει. Μπορείτε, αλλά θα μου απαντήσετε στα ερωτήματα όμως. Βεβαίως. Ποιος παρέλαβε αυτό το περίεργο ηχητικό, γιατί αυτό υπάρχει δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά δεν μου αρκεί εμένα αυτό. Ναι, γιατί αυτό δημοσιεύτηκε αλλιώς την ίδια μέρα, την επόμενη το πρωί. Συγγνώμη δηλαδή. Δύο ξεχωριστά και ταυτόχρονα δύο αλληλένδετα πράγματα. Για να ξεχωριστά. Δύο ξεχωριστά και ταυτόχρονα δύο αλληλένδετα πράγματα. Το πρώτο, η ουσία. Ότι το σύνολο του υλικού, όχι απομαγνητοφωνημένο,
το πρωτότυπο, οι μπομπίνες που θα λέγαμε εμείς οι νεότεροι, ναι, βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Δεν με νοιάζει αυτό. Μαζί με τις μαρτυρίες που λεπτό. Δεν με νοιάζει αυτό, κυρία. Όχι, κυρία Σπυράκη. Δεν σας διάκοψα. Η δικαιοσύνη λοιπόν εξετάζει με βάση το υλικό, τα περιστατικά, τους πραγματογνώμονες. Ποιος μας παραμύθιασε. Ποιος μας παραμύθιασε. Και γίναμε κορόιδα και την άλλη μέρα παίζαμε αυτό το ηχητικό. Ποιος είχε πρόσβαση. Ποιος πήρε το υλικό. Ο κύριος Τερεζάκης θα μας απαντήσει. Για δεν απαντάει. Κοιτάξτε, εγώ είπα σε αυτή την ηλικία να μην κάνω τρίτη δουλειά και να γίνω δικαστής. Λέω λοιπόν. Όχι, κυρία. Είστε πολιτικός, έχετε υποχρέωση. Λέω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο η δικαιοσύνη, είναι απαραίτητο η δικαιοσύνη να φτάσει ως το τέλος και να δει τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα και την επομένη. Πόσο? Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα ηχητικά, ποιοι είχαν πρόσβαση, ποιοι πήραν τα ηχητικά. Άνθρωποι σας λέμε. Ποιοι πήραν τα ηχητικά, ας μην δικάσουμε εδώ, υπάρχουν και άλλα μέρη. Δεν δικάζουμε, εσείς το κάνατε ρεπορτάζ, δικάζατε δηλαδή. Ποιοι πήραν τα ηχητικά, κύριε Χατζής, λέγουμε, ναι. Ναι, ποιοι πήραν τα ηχητικά, για ποιο λόγο τα πήραν και πώς καταλήξαμε εκεί. Ναι. Εκεί η ευθύνη. Ποιος τα πήρε, ποιος πήρε. Ποιος πήρε το ηχητικό. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης να το βρει και μάλιστα άμεσα. Υπάρχει, είναι ξεκάθαρο. Αυτός που πήρε τα ηχητικά. Εγώ προκαλώ δημόσια τον κύριο Τερεζάκη να βγει να μιλήσει. Αυτός που πήρε τα ηχητικά ή τα έδωσε κάπου σε κάποιον ανώτερο και του λέει πάρτα και εκείνος ο ανώτερος τα διοχέτευσε ή τα έδωσε σε κάποιο μοντέρ και τα άφιαξε ή τα διοχέτευσε όπως είναι και εκεί που πήγαν να αλλάξανε, που δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι πήγε έτοιμο το υλικό. Έτσι, έτοιμο το υλικό. Και δεν μας μαρτυράνε ποιος ήταν αυτός που το παρέλαβε τελικά. Νομίζω και το διοχέτευσε. Θα μαρτυρήσουν στη δικαιοσύνη, κύριε Χατζή. Δεν έχει ανάγκη να μαρτυρήσουν. Δεν έχετε υποχρέωση εσείς ως κυβέρνηση να μας το πείτε. Μα τρελάνε τώρα. Προφανώς και είναι απαραίτητο να γίνει εσωτερική έρευνα. Γιατί αλλά στην εκπομπή να μην μπουν εδώ, η Αγγελική βρίσκει. Πιστεύετε. Καμένους. Είναι σωστό αυτό. Αλλά πιστεύετε ότι η εσωτερική έρευνα θα αποδώσει ευκολότερα από ό,τι θα αποδώσει η έρευνα της δικαιοσύνης που έχει όλες τις δυνατότητες και όλη τη δικαιοδοσία. Δεν το πιστεύω ότι θα αποδώσει. Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω γιατί δεν έγινε καμία ΕΔΕ στον ΟΣΕ. Και να βγουν να μας πούν αν έγινε ΕΔΕ. Και αν έχει το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και το έχουν δώσει η δικαιοσύνη, έχει καλώς. Ποιος πήρε το ηχητικό, πού το πήγε, σε ποιον το παρέδωσε. Έπρεπε να το έχετε απαντήσει. Όχι, γι' αυτό ο κόσμος λέει 90%. Κοιτάξτε, κύριε Χατζή, θα μιλήσω πολύ ειλικρινά. Δεν απαντάτε. Θεωρώ όχι ότι εσείς, η κυβέρνηση. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Δεν είναι αυτό. Επιτρέψτε μου. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα δεν ικανοποιήθηκε και για τους λόγους και για την εικόνα την οποία παρουσίασε η Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή δηλαδή με τα ποικίλα πορίσματα. Ο Περέτα ήταν. Ενώ είχε μπροστά τη δεκάδες στοιχεία την ευκαιρία να ακούσει μαρτυρίες από όλες τις πλευρές, παρουσίασε μια εικόνα που ήταν. Γιατί να μην καλέσει το Γενιδούνια. Εδώ έβγαινε σε εμάς και τα έλεγε ο άνθρωπος. Αφήστε με όμως να σας πω. Σας αφήνω. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα από την παράλληλη δουλειά που κάνει η δικαιοσύνη. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Γιατί η δικαιοσύνη έχει το υλικό, τις μαρτυρίες, τις πραγματογνωμοσύνες, την αρμοδιότητα και ήδη έχει καλέσει υπόπτους, έχει ασκήσει διώξεις και θα καθίσουν άνθρωποι στο εδόλιο. Καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Φυσικά. Όχι. Φυσικά η δικαιοσύνη θα τα πει αυτά. Εγώ θέλω να μου πει ο οργανισμός αυτός που λέγεται ΟΣΕ και είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου συνεπώς της κυβερνήσεως, ναι, να μας πει αυτός ο οργανισμός τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Έχει υποχρέωση να το κάνει, όχι σε μένα και να το κάνει, να το κάνει στον ελληνικό λαό. Είναι υποχρεωτικό αυτό που λέτε, αλλά είναι υποχρεωτικό επίσης να πάνε όλα τα στιγμή. Να πάνε στη δικαιοσύνη, εντάξει. Συγγνώμη, θα δικαιοσύνη να σε διάλειμμα και θα γυρίσω. Στο θέμα με μπλέξεις γιατί πρέπει να στο θέμα της κυρίας Ασημακοπούλου έκανε έτσι εσωτερική έρευνα. Άλλο υπουργείο εκεί. Αφορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών και τη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σαφές. Είναι παράλληλες. Εδώ αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ αφορά την κοινωνία ολόκληρη με ένα έγκλημα. Μα είναι δυνατόν να μην έχουμε απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Ελάτε ρε παιδιά. Όπω είπατε και πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με του υπαλλήλου. Εκπροσωπείται από τον Υπουργό. Τα στελέχη που είχαν πρόσβαση. Είναι απαραίτητο, κύριε Τριάντη, δεν διαφωνούμε. Είναι απαραίτητο. Εμπιστεύεστε, κυρία Σπυράκη. Από την δικαιοσύνη, όχι από λαϊκά δικαστήρια. Κυρία Σπυράκη, εμπιστεύετε το κόμμα σας μια στενή νομενκλατούρα που είναι εκτός κοινωνίας. Εγώ θα σας το πω για να το έχετε υπόψη σας. Όχι για σας, το λέω για ας πούμε αυτούς τους εσόκλειστους, ας πούμε. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζή, να εμπιστεύουμε τους θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Μα, ναι, και να το έχω αποδείξει και με το προσωπικό μου παράδειγμα, για να μην τα. Όχι, εσείς πήγατε στη δικαιοσύνη, λοιπόν, καθαρίσατε. Εντάξει, όχι. Σε αυτή τη πάω διαφημίσει. Να πάω σε διαφημίσει. Να πάω σε διαφημίσει, αφήνετε. Θα σας αφήνω, ναι, γιατί το πράγμα του τρόμου. Πάμε.
Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας, ακούσαμε την άποψη της κυρίας Σπυράκη. Μου στέλνουν ένα μήνυμα εδώ, λέει, το σιροδρομικό δυστύχημα που έγινε στην Ισπανία το 2013 με 80 νεκρούς, τώρα δικάζεται σε πρώτο βαθμό στην Ισπανία. Να περιμένουμε δηλαδή 70 χρόνια για να δικαστεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάει... Έχετε απονομή της δικαιοσύνης, κύριε Χατζή. Επιτρέψτε μου, επισημαίνετε φράγκο, και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο του κράτους δικαίου στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι εκεί υπάρχει σαφώς η διατύπωση... Συγκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου για μένα. Παρακαλώ. Επερίμενα χρόνια για να δικαιωθώ στο δικαστήριο και να καταδικάσω τους συγκοφάντες. Ναι. Επιτρέπεται αυτό, να έχει όμοιρο έναν άνθρωπο που έχει συγκοφαντηθεί. Η ταχύτητα... Και περίμενα χρόνια να πάω στο δικαστήριο να το ψυχοδικάσω. Φάγανε 6 μήνες. Επιτρέψτε μου, κύριε Χατζή, η ταχύτητα υπονομής της δικαιοσύνης είναι πολύ κρίσιμο σημείο. Πολύ κρίσιμο σημείο και νομίζω πως είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν έχουμε κάνει πρόβλημα. Κύριε Ζαχαριάδη. Και γίνεται μια προσπάθεια τώρα. Το σχόλιο σας για αυτό το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα. Διαμορφώνεται ένα πολιτικό σκηνικό που δεν το έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι. Έτσι, δεν το έχουμε συνηθίσει. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η εκλογική διαδικασία των ευρωεκλογών να μας επιτρέψει να μιλήσουμε για ανατροπή του παρόντος πολιτικού σκηνικού, ότι θα δούμε κάποια άλλα πράγματα μπροστά μας, είτε από το κόμμα σας, είτε από το ΠΑΣΟΚ, είτε από τη δεξιά, της δεξιάς? Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες μετατοπίσεις. Ο πραγματικά μεγάλος σεισμός ήταν αυτό το οποίο συνέβη στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου του 2023. Και νομίζω ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις να γίνουν κάποια σημαντικά βήματα ανάταξης αυτής της καταστροφής που είχε ο χώρος ο δικός μας, αλλά και ευρύτερα... Θέλω να μιλήσει για την δεξιά της δεξιάς, ναι. Γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε ότι η ακροδεξιά έχει πάρει τα πάνω της με χίλια, ας πούμε, έτσι. Το βλέπετε, κυρία Σπυράκη. Καλά, ας περιμένουμε λίγο να δούμε και το αποτέλεσμα της κάλπης. Δεν λέω ότι στη Γαλλία δεν υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Λέω ότι αθρηστικά οι δυνάμεις βλέπω... του κέντρου θα είναι κυρίαρχη στην επόμενη Ευρωβουλή. Είχαμε κάλπη στην Πορτογαλία. Ναι. Είχαμε κάλπη στην Πορτογαλία, στην οποία το κεντροδεξιό κόμμα όμως είναι κυρίαρχο. Και μάλιστα δεν μπορεί να κάνει. Η όμως έφτασε 20%. Το κεντροδεξιό κόμμα, ξαναλέω, είναι κυρίαρχο. Και δεν μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Στις ευρωεκλογές θα δούμε αν διατηρείται η πλειοψηφία του συνασπισμού. Κύριο Ζαχαριάδη. Κατά τη γνώμη μου θα διατηρηθεί. Κύριε Ζαχαριάδη. Δηλαδή οι κεντροδεξιοί, οι σοσιαλιστές, οι ελεύθεροι και οι πράσινοι θα είναι πλειοψηφία. Ρώτησα κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν με την εμπειρία σας, έτσι όπως το αναλύετε εσείς, όπως το διαβάζετε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε ανατροπές τέτοιου είδους στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, υπάρχει ο κίνδυνος μεγάλης ανόδου της ακροδεξιάς. Και αυτό το έχουμε δει σε μία σειρά από ζητήματα θεματικής ατζέντας. Γι' αυτό πρέπει ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς που εμείς θέλουμε να προσωπήσουμε και να συγκροτηθεί, αλλά και να βγει από τη φάση του πολιτικού του κατακαιρματισμού. Και νομίζω ότι σε αυτό μπορεί να συμβάλλει ένας πολύ δυνατός και ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, γιατί νομίζω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα έχει ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα είναι κυρίαρχο. Το τέλος του 41,5% για τον κύριο Μητσοτάκη. 33, τόσο είχε πάρει σε προεκλογές. Είναι άλλη εκλογική αναμέτρηση αυτή και άλλη προηγούμενη. Τώρα πώς μετράμε, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ το βάζουμε στο 23,5%. Όσο είχε πάρει. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν μετράω έτσι. Εγώ μετράω. Πώς μετράτε εσείς? Εγώ σας λέω τη γνώμη μου. Ευρωεκλογές με ευρωεκλογές συγκρίνεις. Εγώ μετράω την τελευταία πανελλαδική μάχη κάλπης. Και αυτό νομίζω ότι έβαλε και ο Πρωθυπουργός συζήτηση. Τι είπε? Ένα ποσοστό το οποίο εγγυάται την κυβερνησιμότητα. Αυτό είπε. Έξω, άρα με τη συγκρίνη. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Πρωθυπουργός καταρχάς. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν πειράζει. Εσάς, ναι, εμένα όχι όμως. Ναι, όχι. Θεμητό. Εγώ το διαβάζω δημοσιογραφικά. Λέω, λοιπόν, η μεγάλη αποδοκιμασία που θα έχει ο κύριος Μητσοτάκης να κατευθυνθεί προς προοδευτικά κόμματα, προς δημοκρατικά κόμματα. Προς το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει αυτό? Λέω εγώ. Πώς? Θα γίνει με ένα ΣΥΡΙΖΑ εξωστρεφή. Πόσο τοις εκατό δηλαδή θα πρέπει να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχουμε αυτή την εξέλιξη? Εγώ ξέρω τη δυσκολία που περνάμε. Θέλω να βάλω τον πύχη σε ένα ύψος που να μπορούμε να τον περάσουμε, να το βάλω ψηλά. Όχι, όπως εντάξει. Κάνουν μερικοί σε άλλα κόμματα για να περάσει ο αρχηγός σου από κάτω για να δημιουργήσουν θέμα την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι ένα ποσοστό, όπως το είπε ο πρόεδρος του κόμματος, κοντά στο εκλογικό. Γιατί έχουμε υποστεί και μια αποχώρηση, μια διάσπαση κτλ. Ναι. Κοντά σε αυτό είναι ένα ποσοστό που σε συνάρτηση με τη μεγάλη πτώση του κυρίου Μητσοτάκη να τη δούμε δίνει πρώτα τη δυνατότητα. Εγώ λέω. Εντάξει, τι να σας πω, άμα δυναμώσει ο κύριος Μητσοτάκης και πέσουμε, εμείς είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Εμείς λέμε να σταθεροποιηθούμε, αν μπορούμε να δυναμώσουμε είναι καλό.
Να πέσει πολύ ο κύριος Μητσοτάκης, να πάρουν πρωτοβουλίες. Να πέσει πού δηλαδή, να πάει πού, ας πούμε. Όσο χαμηλότερα, τόσο καλύτερα. Όσο μεγαλύτερη Μπιάκη, αποδοκιμασία, τόσο ωραία. Καλύτερα. Κύριε Μπιάκη, εσείς φιλοδοξείτε να είστε δεύτερο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Φυσικά δεν θα αλλάξει τίποτα στο κοινοβούλιο, γιατί μπορεί ο κύριος Ζαχαριάδης να συγκρίνει έτσι τις εκλογές, αλλά οι εκλογές είναι όπως θα γίνουν τον Ιούνιο και οι εκλογές αυτές είναι ευρωεκλογές και όχι εθνικές και εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία στον κόσμο να στείλει μηνύματα, να εκδικηθεί, να δώσει, να κάνει, να βγάλει το θυμό του. Είναι διαφορετικό. Κατά συνέπεια, προσδοκάτε να φτάσετε γύρω στο 20%. Θεωρώ ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πολύ ευμετάβλητο. Πράγμα το οποίο μας επιβάλλει, όχι μας υποχρεώνει, μας επιβάλλει, να βγούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην κοινωνία, να μιλήσουμε με την κοινωνία, να αφουγκραστούμε και να περάσουμε τα μηνύματα. Εντάξει, είναι ένας μήνας. Αυτό σημαίνει ότι αν πραγματικά καταφέρουμε να αφουγκραστούμε την κοινωνία και να μπορέσουμε να, μέσα από την πρότασή μας για την επόμενη μέρα να πείσουμε τις μάζες, τότε ναι, ένα αποτέλεσμα που εγώ θα έβλεπα και θα ήμουν πραγματικά αισιόδοξο και είμαι αισιόδοξο ότι μπορούμε να το πετύχουμε, είναι να είμαστε στη δεύτερη θέση με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό, με ένα μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που πήραμε στις τελευταίες εθνικές. Που είναι πιο περίπου, δηλαδή. 14-15, μην ξέρετε. Ένα ποσοστό μεγαλύτερο. Αν είσαστε εσείς 15 δεύτεροι, άλλοι θα είναι 12. Ορίστε. Όχι άλλο λέω. Εντάξει, και εγώ μιλάω για τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Γιατί αν πάμε με τη λογική που αναφέρθηκατε προηγουμένως. Όχι, μα κοιτάξτε. Στις τελευταίες ευρωεκλογές είχαμε 7%. Ακούστε να δείτε. Οι εκλογές δεν συγκρίνονται με άλλες εκλογές. Ναι. Μιλάω για το πολιτικό σκηνικό. Γιατί είναι άλλη η λογική που πάω να ψηφίσω εγώ σε ευρωεκλογές και άλλη η λογική που πάω να ψηφίσω σε εθνικές. Μια ερώτηση για τον κύριο Μπιάνκι. Είπατε και σωστά και συνομολογούμε νομίζω όλοι ότι εν ώψη ευρωεκλογών δεν ασχολούμαστε με τα ευρωπαϊκά πράγματα. Το κόμμα σας έχει κάνει κάτι προς την κατεύθυνση αυτή? Νομίζω μέχρι στιγμής δεν είδα. Μια εκδήλωση, ομιλία, κατάθεση προτάσεων, κάτι τέλος πάντων. Πού ήταν και ευρωβουλευτής ο κύριος, Ανδρουλάκης? Πριν από λίγο είπα ότι επιβάλλεται το γρηγορότερο δυνατό να βγούμε στην κοινωνία και να μιλήσουμε για τα θέματα που ενδιαφέρουν την κοινωνία. Πρώτο και κυρίαρχο είναι να αναδείξουμε και το ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και το ρόλο που πρέπει να, και καλούνται να παίξουν οι αντιπρόσωποι μας. Αλλά δεν τα κουβεντιάζετε αυτά με την κοινωνία. Βεβαίως, θα συμφωνήσω με την πρότασή σας και βεβαίως και θα αποδεχτώ ότι μέχρι στιγμής οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει δεν είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι αρκετές. Να σας ρωτήσω, κύριε Ζαχαριάδη, κάτι. Το διακύβευμα το δικό σας για τις ευρωεκλογές, προσέξτε τι ρωτάω, μην μου αρχίσετε άλλα. Για τις ευρωεκλογές ποιο είναι, δηλαδή τι θα επιδιώξετε σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας, αυτό εννοώ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στα ευρωπαϊκά ζητήματα είναι το πρώτο θέμα είναι το ζήτημα του οικονομικού χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου. Το έχουν και άλλοι αυτό, έτσι. Ναι. Ιταλία. Το δεύτερο έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό της Ευρώπης, ο οποίος έχει μία μετατόπιση προς την πολεμική βιομηχανία, πράγμα το οποίο σημαίνει υστέρηση σε δαπάνες κοινωνικές και σε δαπάνες παιδείας με βάση αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία. Το τρίτο έχει να κάνει... Ξέρετε ότι στη Γερμανία, θα το ξέρει η κυρία Σπυράκη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, βγήκαν οι υπουργοί και παιδείας και υγείας, νομίζω, και προετοιμάζαν τον κόσμο για πόλεμο. Έτσι. Το ξέρετε αυτό? Ναι, το ξέρω. Όχι, το λέω γιατί είναι ένα σημαντικό να το συμπεριλάβετε στην σκέψη σας. Ναι. Προβληματική σας, ναι. Ναι. Το βλέπω πάρα πολύ. Και εμένα με ανησύχησε, να σας πω την αλήθεια. Και εμένα. Αν έχει ολοκληρώσει ο κ. Ζαχαριάδης, εγώ. Όχι, να τελειώσει. Το τρίτο, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει και με την πολύ δύσκολη κατάσταση που ζούμε εδώ, είναι ο προϋπολογισμός αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης. Α, ναι. Είναι απολύτως σαφές ότι όλα αυτά. Σε σχέση με την ΚΑΠ, λέτε, με την κοινή ευρωπαϊκή. Όλα. Ναι. Μα πάντα. Τα κτίρια μας, οι δρόμοι μας, τα αυτοκίνητα. Όλα. Όλα, ναι. Είμαστε έτη φωτός πίσω. Και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα ζήσουν σε εποχές. Και η Ευρώπη είναι πίσω. Όχι. Όχι, τι είναι. Ναι, η Ευρώπη είναι πίσω. Γιατί μόνο εμείς είμαστε πίσω? Η Ευρώπη είναι πίσω και επειδή είναι αντικείμενο και των σπουδών μου, υπάρχουν διάφορες έτσι εξυπναδούλες που γίνονται. Φεύγει η παραγωγή από την Ευρώπη, πάει στην Κίνα, αναγορεύεται η Κίνα, ο μεγάλος ρυπαντής και η Ευρώπη το πράσινο. Μα δεν είναι έτσι. Ένα λίτρο διοξιδίου του άνθρακα είτε παράγεται στην Αθήνα είτε στον Buenos Aires είναι ένα λίτρο διοξιδίου του άνθρακα. Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, εδώ πέρα η Ευρώπη πρέπει να παίξει ένα παγκόσμιο ρόλο, γιατί θα βράσουμε και θα πνιγούμε
και θα καταστραφούμε. Και όλα αυτά τα οποία γίνανε πέρσι και καταστρέψανε τη Θεσσαλία ή βλέπουμε τώρα ακραίες, τριαντάρια το Μάρτι, δεν χιόνισε μια φορά εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά είναι ζητήματα πολιτικής και πολιτικών. Αυτά νομίζω ότι είναι τα μεγάλα ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Ζαχαριάδης, γιατί νομίζω ότι σε αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό συμπίπτουμε. Και χωρίς να θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, ως μία από τους 20 πιο επιδραστικούς πολιτικούς στην Ευρώπη για το περιβάλλον. Μιλήσατε όμως. Θα του πω ότι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα είναι δύο πυλώνες πολιτικής, οι οποίοι χρειάζονται εθνικό οδικό χάρτη. Και χρειάζονται και ευρωπαϊκή ενίσχυση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Το 30% του προϋπολογισμού, όπως ξέρετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρεωτικό πια να επενδυθεί σε έργα για την πρόληψη της κλιματικής κρίσης. Με πολύ υψηλότερους δείκτες ανθεκτικότητας και όχι με αυτούς που είχαμε στη Θεσσαλία, που τη μία φορά έβρεξε, κάναμε έργα και την επόμενη φορά πνιγήκαμε. Απλά πράγματα και καθαρές κουβέντες. Είναι όμως απαραίτητο να δούμε επίσης πώς θα υποστηρίξουμε την αγροτική μας παραγωγή. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να δούμε πώς θα ελέγξουμε τις αθρώες εισαγωγές από τα εξωτερικά μας σύνορα. Ποια ακριβώς τεχνολογία θα ενεργοποιήσουμε, ούτως ώστε να μην φτάνει στο πιάτο μας ένα μήλο που ονομάζεται Καστοριάς και έχει γίνει σε τρίτη χώρα και είναι φουλ στο φυτοφάρμακο. Και μαζί με τη μείωση του εισοδήματος των αγροτών μειώνεται και η πιθανότητα να ζήσουμε υγιείς ως τα 80. Είναι απαραίτητο να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις αμυντικές δαπάνες, ούτως ώστε να αυξήσουμε την ασφάλεια της Ευρώπης, η οποία έχει αναθεωρητικούς γείτονες. Και αναθεωρητικός γείτονας δεν είναι μόνο ο Πούτιν. Ο Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και πήραμε το μάθημα και ξυπνήσαμε και τρέχουμε να βρούμε χρήματα να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς που υπερασπίζονται τις ευρωπαϊκές αξίες. Την ίδια ώρα όμως, αναταραχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσει στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και η Τουρκία. Αναταραχή έχουμε χαμηλά στο υπογάστριο της Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Άρα η ασφάλεια και αυτό που ο κ. Ζαχαριάδης ανέφερε ως περιττή δαπάνη, για μένα είναι δαπάνη απαραίτητη. Και είναι δαπάνη απαραίτητη γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ σε εξοπλιστικά και με μια ευρωπαϊκή άμυνα θα μπορέσει να ενισχύσει έτη περαιτέρω την αποτρεπτική της ικανότητα. Δεν χρησιμοποίησα τη λέξη περιττή δαπάνη. Όχι. Όχι, είναι πολύ λεπτά αυτά τα θέματα. Το έφερα. Το κάνατε λίγο. Δεν υπερβολή. Αυτό που okay. Λοιπόν, άρα από ένα σημείο και μετά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε έναν εθνικό οδικό χάρτη και στην ανθεκτικότητα, στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης και τη βιωσιμότητα. Μπορούμε να δούμε σοβαρά το κομμάτι των αμυντικών δαπανών και να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται η ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα για να μην βρεθούμε ξεκρέμαστοι αν αύριο το πρωί προκύψει Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς μεταβιβάζονται οι πόροι από το βορρά και το κέντρο προς το νότο. Και εκεί θα το πω για όσους νομίζουν ότι μπορούν να διαμαρτυρηθούν με ψήφο στην ακροδεξιά. Ότι οι ακροδεξιοί που ανεβαίνουν στα τρακτέρ, που λένε μεγάλα λόγια, όταν έρχεται η ώρα του προϋπολογισμού, ζητούν περικοπές του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλουν να κρατήσουν τα λεφτά για τις χώρες τους. Αυτό κάνει ο Βίλντερς στην Ολλανδία, αυτό κάνει η Λεπέν στη Γαλλία, αυτό κάνουν οι ακροδεξιοί παντού, ακόμα και ο Όρμπαν, που δεν είναι με τη βούλα ακροδεξιός, αλλά είναι ακροδεξιός, την αντιμετωπίζει την Ευρώπη ως ταμείο. Θέλω να ευχαριστώ θερμά την κυρία Σπυράκη, τον κύριο Ζαχαριάδη, τον κύριο Μπιάκη που ήταν μαζί μας απόψε και φυσικά το φίλο μου και ξέρετε τον συνάδελφο, τον Γιάννη τον Τριάντη, που ήταν και αυτός μαζί μου απόψε και κάναμε αυτή την, πιστεύω, ενδιαφέρουσα για τους τηλεθεατές. Για χαμηλών τόνων και χαμηλών τόνων, χωρίς ήταν ήσυχος ο κύριος Ζαχαριάδης και εξόχως εγώ φταίω πάλι. Είπα, είσαστε ήσυχος, είπα, δεν είπα κάτι. Είπατε, ήμουν ήσυχος. Τα καλύτερα έχει πει για εσάς. Και εξόχως ήσυχη και μου προκάλεσε και ιδιαίτερη είναι είδηση, η κυρία Σπυράκη. Είδατε. Η συνάδελφο, η πρώην συνάδελφος. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς κυρίως που μας παρακολουθήσατε. Ο γύρας, σας κάνει πιο σοφούς. Όσοι γεράσατε. Πολύ μεγάλο, δεν μικραίνει κανείς. Μη με συμπεριλαμβάνετε. Δεν θέλω εγώ... Είστε σταθερός. Εμείς πιστεύουμε στο ΕΣΤΑΦΠΕ, εσείς. Είστε η συνθήκη πίεσης θερμοκρασίας, η ηλικία τάκη χατή, την παγκόσμια σταθερά. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ με μια νέα σύνθεση εδώ. Θα τα πούμε για όσα έχουν προκύψει στην επικαιρότητα. Γεια χαρά.